Γεια σας. Πρώτη φορά που ευφυνιδιάζομαι με τη λήξη του σήματος, διότι αισθάνεσαι μερικές φορές τόσο οικία στην εκπομπή σου, σαν να είσαι στο σπίτι σου. Και έτσι θέλω να αισθάνονται και οι προσκεκλημένοι μου και εσείς ειδικά που μας παρακολουθείτε από απέναντι. Να υπάρχει αυτή η άνεση, γιατί όταν ο άλλος είναι άνετος, ξεκουμπώνει το σακάκι και λέει την αλήθεια. Και τότε μαθαίνουμε την είδηση. Άμα αρχίσει τον αγριεύεις από την αρχή και κουμποθεί, τέλειωσε η ιστορία. Έκλεισε το στρίδι. Λοιπόν, έχω ωραίος προσκεκλημένος που θα κουβεντιάσω μαζί σήμερα, αλλά έχω και ωραία θέματα. Εδώ και 3 μήνες πηγαίνω στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα και συζητάω με τους πιτσιρικάδες που είναι μέσα. Πήρα την άδεια, μπήκα μέσα με μία προϋπόθεση ότι όσοι γουστάρουν να μιλήσουν θα μιλήσουν με το πρόσωπο στην κάμερα και όχι πίσω πλάτη, γκρι, κόλπα και διάφορα τέτοια. Υπήρχε ένα από όλα αυτά τα παιδιά που μου ζήτησε το πλέγμα γιατί περισσότερο ήταν ευαίσθητος ο ίδιος στην δημόσια προβολή του. Αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Έπαιρνα τους κρατούμενους, πηγαίναμε στον προαύλιο χώρο, καθόμασταν σε διάφορα τραπεζάκια, με την ελευθερία μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος ανάμεσα στα σειρματοπλέγματα και τους ψηλούς φράκτες με τους φύλακες και τα όπλα από πάνω μας. Μάλιστα κάποια στιγμή που πήγα βόλτα με έναν πυρηνάκο, τους είδα ότι ανησύχησαν πάρα πολύ. Σκάστε, μαζί είμαστε εδώ, αν είναι να φύγουμε παρέα. Και τρελάθηκαν οι φύλακες. Γιατί οι φύλακες, εντάξει, είναι τυπικοί, κάνουν το καθήκον τους. Και εμείς το δικό μας καθήκον. Αλλά κοντά σε αυτά τα παιδιά, πιστέψτε με, αισθάνθηκα πολύ άνθρωπος. Θα το διαπιστώσετε από τις συνεντεύξεις. Είναι υπέροχα παιδιά. Πέρα από την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, τα όποια πράγματα έχουν κάνει, άλλος σκότωσε, άλλος λίστεψε, άλλος έκλεψε. Χρειάζεται μόνο τόσο λίγο να τους ξύσει το δέρμα για να βγει η ευαισθησία έξω και η ανθρωπιά. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή τους στερήθηκαν το χάδι, στερήθηκαν την οικογενειακή ζεστασιά, τη θαλπορή, στερήθηκαν τη μάνα, τον πατέρα, στερήθηκαν πράγματα πολύ σημαντικά για κάθε άνθρωπο σε αυτή την ηλικία. Θα βγάλετε τα δικά συμπεράσματα. Θα πάμε σε... μετά έχουμε και άλλα, έχουμε πολλά θέματα, τρέχει επικαιρότητα. Θα πάμε και στη Ρόδο με την Θεομηνία εκεί και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι. Με τους δικούς τους να τους αναζητούν ακόμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που τον ψάχνουμε μες στις λάσπες και στα νερά και θα μιλήσει ο αδερφός του. Υπάρχουν φίλοι μας που έχουν στείλει επιστολές και πρέπει να τις διαβάσω. Ένας θα βγει μάλιστα με Skype από τη Θεσσαλονίκη, είναι γλωσσολόγος, φιλόλογος από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, ζει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε μια φοβερή επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, απευθυνόμενος στην εφημερίδα Τα Νέα, το Μέγκα και στο Zoogla.gr. Σήμερα που επικοινώνησα μαζί του έμαθα ότι μόνο εγώ από τους υπόλοιπους αποδέκτες του απάντησα και αξίζει τον κόπο να ακούσετε την κραυγή αγωνία αυτού του ανθρώπου, κραυγή αγωνία από τη Θεσσαλονίκη, κραυγή αγωνία από την Κρήτη, μια 23χρονη κοπέλα που ζούσε η οικογένειά της με αυτά τα 5-6 χιλιάρικα ευρώ το χρόνο και τώρα οι ελιές στέρεψαν, φέτος δεν έβγαλαν λάδι, τα χαράτσια πέφτουν απανωτά. Και οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Σπούδασε κομμωτριούλα και δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να ασχίσει κάπου το επάγγελμα γιατί στη γειτονιά έκλεισαν όλα τα κομμωτήρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μάγκες μου, που σας λέω εδώ πέρα. Υπάρχει και μια αγωγή, μια μήνυση βαρβάτη από το Αμερικανικό Δικαστήριο του Μισούρι εναντίον ίσως του μεγαλύτερου ονόματος εφοπλιστικού που υπάρχει στην Ελλάδα και της παρέας του, του κυρίου Τζόρτζ Οικονόμου. Τον Γιώργο Οικονόμου θα τον γνωρίζετε όλοι, φαντάζομαι. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Ασχολείται με πολιτισμό, εργατέχνης, γκλάμουρους πάρτι και διάφορα τέτοια. Αλλά στο Μισούρι τον περιμένουν να τους φίξουν το λαιμό οι επενδυτές εκεί, διότι όπως λέει εδώ πέρα το κατηγορητήριο, έπαιξε με τα χρήματα του κόσμου αυτά τα γνωστά χρηματιστηριακά παιχνίδια, τα οποία στην Ελλάδα φαίνεται ότι παραμένουν ατιμόρυτα. Εκεί όμως
Οι καουμπόιδες δεν αστειεύονται, με αποτέλεσμα προημερών να συλληφθεί ο Λουκάς Κτιστάκης, άλλο μεγάλο εφοπλιστικό όνομα, το έβγαλε το Ζουγλατζιάρ και ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Ο Χιώτης αυτός εφοπλιστής, άνθρωπος που προσέφερε στην πατρίδα του, στον πολιτισμό, έτσι συνήθως συμβαίνει. Μετά τον πολιτισμό έρχονται τα κάγκελα. Και κατέληξε στη φυλακή όπου τον τζάκωσαν οι Αμερικανοί στη Γερμανία, τον βάλανε στο αεροπλανάκι και τον πήγαν Γκουαντάναμο κατευθείαν. Δεν έχει αστεία. Όποιος παίζει εκεί με τα λεφτά των επενδυτών, τελειώνει. Εδώ λοιπόν με τον κύριο Οικονόμου υπάρχει μεγάλο θέμα, γιατί μεταξύ αυτών είναι πολύ γνωστά ονόματα οι υπόλοιποι της παρέας, Τζόρτζ Οικονόμου, Παν Κακάνα, Ζιάντ Νακίλεχ. Για όσους ασχολούνται με τα εφοπλιστικά είναι γνωστά ονόματα. Νίκη Φωτίου, Τζόρτζ Δερματάς, Τζόρτζ Ξηριδάκης, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Δεν είναι ο γνωστός Μυτιληναίος, είναι εξάδελφός του αυτός. Χάρη Κεραμάς, ναι, Βασίλης Καραμιτσάνης, Χρυσούλα Κανδυλίδης, είναι η αδερφή του κυρίου Οικονόμου, Deutsche Bank και Μέρι Λίντς, παρακαλώ. Διότι προσφεύγουν και εναντίον αυτών, προφανώς λόγω των εγγύσεων που έδιναν οι τράπεζες και των γνωστών εγγυητικών επιταγών. Για να γίνει όλο αυτό το κόλπο το οποίο αναφέρεται εδώ πέρα, προκειμένου να εξαπατηθούν οι επενδυτές από τις εταιρείες του. Είναι κανένας εδώ στην παρέα που έχει μετοχές του κυρίου Οικονόμου? Νάτος ένας. Ένας κύριος, λοιπόν, ο οποίος θα είναι χρήσιμος στη σημερινή κουβέντα. Γιατί αγοράσετε μετοχές? Εγώ κερδίζω πάντως αυτή τη στιγμή. Της εταιρείας του. Εντάξει, επενδύω σε διάφορες μετοχές και έχω και μετοχές του κυρίου Οικονόμου. Πόσο αγοράσατε τις μετοχές? Αγόρασα πολύ φθηνά, αγόρασα μετά την κρίση, αγόρασα γύρω στα κάτω από 2 δολάρια. Αυτοί εδώ που έχουν προσφύγει, ξέρετε πόσο αγόρασαν? Έχουν αγοράσει ακριβά αυτοί. Πόσο? Νομίζω γύρω στα 50 πρέπει να έχουν αγοράσει. Πού είχε φτάσει η μετοχή? Είχε φτάσει για 116 δολάρια. Εκεί αγόρασαν, γι' αυτό φωνάζω. Τόσο πολύ. Λοιπόν, πώς έφτασε τώρα από τα 100 δολάρια? Καλά, τα βαπούρια αλλάζουν τιμές βέβαια, έτσι. Στο πούμε. Ένα αλλάζουν, αλλά όταν πάει από τα 100 στο ένα, δύσκολο ξαναπάει στα 100. Αγαπητέ κύριε οικονομολόγε. Αν τα βαπούρια... Είπαμε ότι είμαστε χάπατα στα οικονομικά, αλλά όχι τόσο πολύ. Αν τα βαπούρια υπάρχουν, οι χρηματιστηριακές αξίες αλλάζουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάμε λόγω επικαιρότητας στην αίθουσα σύνταξης, γιατί έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο πάλι στα Τέμπη. Σε αυτό το διαβολεμένο μονοπάτι που χωρίζει τη Βόρεια Ελλάδα από την Κεντρική. Και έχουμε και νεκρούς. Πρόκειται για σύγκρουση, όπως με ειδοποιούν, λεωφορείου με φορτηγό. Ο Βασίλης Ζέρβας είναι στη τηλεφωνική γραμμή από την αίθουσα σύνταξης. Ναι, Μάγκη, ναι. Πες μας, Βασίλη, τι συμβαίνει. Καλησπέρα, Μάγκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, λίγο νωρίτερα σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην κοιλάδα του Ντεμπόν, κοντά στο σημείο που, όπως όλοι θα θυμάστε, είχε σημειωθεί και η τραγωδία με τους μαθητές με το λεωφορείο, με τους 21 νεκρούς, πριν από λίγα χρόνια. Δεν θέλω να πω για τα ακριβή στοιχεία, με την έννοια ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ένας νεκρός είναι επιβεβαιωμένος μέχρι στιγμής. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ. 15 ασθενοφόρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο εκεί στα Τέμπη και προσπαθούν μαζί με τους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν πέψει από την πρώτη στιγμή, να απεγκλωβίσουν τραυματισμένους μέσα από τα συντρίμμια των οχημάτων. Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, μια ανταλίκα και ένα γιοταχή. Και όπως σας είπα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες, οι οποίοι μάλιστα, κάποιοι από αυτούς μάλιστα, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια του λεωφορείου. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα λοιπόν ακόμα, οπότε θα περιμένουμε εικόνα, πραγματική εικόνα από το συμβάν, και φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να τρέχουν και τα βίντεο και οι φωτογραφίες για να δούμε τι συμβαίνει και οι πληροφορίες. Βεβαίως, γιατί είναι μια περιοχή η οποία στο παρελθόν έχει γεμίσει με πίκρα πολύ κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι έχουν κινητοποιηθεί, όπως σας είπα, και έχουν τεθεί σε επιφυλακή τα νοσοκομεία και της Λάρισας και του Βόλου, σε περίπτωση που πρέπει να υποδεχθούν τραυματίες. Και είναι σε εξέλιξη όλη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το φορτηγό και για το λεωφορείο. Που...
Όχι, όχι, δεν έχουμε ακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Όχι τις συνθήκες, αλλά από πού πήγαινε το λεωφορείο, ποιας εταιρείας, ποιος. Όχι. Μην πούμε, Μάκη, προς το παρόν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχει και αγωνία σε ανθρώπους που κάποιοι ενδεχομένως να ταξιδεύουν με λεωφορεία αυτή την ώρα. Θα ήταν καλό να περιμένουμε, να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα μεταδώσουμε και να έχουμε μια νέα επικοινωνία, αν δεν έχεις αντίρρηση, σε λίγη ώρα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Αντίρρηση να έχω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να πεις ανακρίβειες. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε τώρα στην εκπομπή μας και στα υπόλοιπα. Που σας πω ότι έχω τον κύριο Θανάση Ταυλούρο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την ΑΧΑΕ, πρώην αξιωματικό της ΕΛΑΣ. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Την αστυνομία στο κοινοβούλιο κατευθείαν. Ακριβώς. Ή θα είστε απ' έξω να βαράτε ή θα είστε από μέσα να πυροβολάτε? Είμαστε απ' έξω για να υπηρετούμε, ναι, και επαναλαμβάνουμε αυτή την προοπτική και μέσα από έναν άλλο ρόλο. Μάλιστα. Έχω τον κύριο Πάνο Λάμπρου, μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμμετέχει στην έκδοση του περιοδικού Το Κελί. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Έχω τον Γιάννη Κούρο, ψυχίατρο, την Εύα Κοντοσταθάκου, αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον Φώτη Σπυρόπουλο, δικηγόρο εγκληματολόγο. Καλησπέρα. Όλα τα ωραία επαγγέλματα έχω σήμερα. Τον Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο, και τον Χρήστο Πανοηλία Λάγνη. Έτσι, τραγουδιστή ραπ μουσικής. Και οικονομολόγος. Πιο σοβαρό είναι ο τραγουδιστής ραπ μουσικής από οικονομολόγος σήμερα. Μιας και είμαστε στην τηλεόραση, να το πω να τα ακούσει και η μάνα μου. Γιατί οικονομολόγοι σήμερα... Αυτή, με σπούδασε, με πλήρωσε. Οικονομολόγοι δεν έχουν, για να τα ακούσει η μάνα το είπατε. Μάνα, οικονομολόγοι δεν βγάζουν μία. Εδώ ο ράπερ μπορεί να φέρει ψωμί στο σπίτι. Μιλάω κι εγώ με τη μάμα. Δεν παίζουμε με τις μαμάδες ποτέ. Και άλλα πολλά που θα τα δούμε βεβαίως στη συνέχεια. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο συνέβη στη Ρόδο. Δεν ξέρω αν έχουμε την σύνδεση έτοιμη. Δεν την έχουμε. Λοιπόν, στη Ρόδο την ενέργεια κατεπίους προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε τη Δευτέρα ο εισαγγελέας πλημμυριωτικών Ρόδου, Κώστας Μπούτσικος, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο των τριών ανθρώπων. Τις ζημιές προκλήθηκαν στη Ρόδο μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί και βέβαια του ενός ανθρώπου που αγνοείται ακόμα. Οι αρχές σπέβδουν μετά το συμβάν. Εγώ δεν έχω δει τις αρχές να παίρνουν μέτρα πριν. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις μέτρα για συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή για χτυπήματα, για πυροβολισμούς, για εγκληματικές ενέργειες. Παίρνεις, αλλά δεν μπορείς να ευνηδιάζεσαι κιόλας. Πάει το απρόπτο. Τον καιρό όμως τον περιμένεις όταν χειμωνιάζει. Ξέρεις ότι παίρνεις και δελτία μετεωρολογικά, ξέρεις μέρες νωρίτερα τι θα συμβεί, ξέρεις ότι είναι, το είχαμε γράψει, το είχαμε στην πρώτη σελίδα, ότι είναι βαρύ το και χαμηλό βαρομετρικό, έρχεται, θα καταιγίδες, κακό, τίποτα οι μάγκες, χαμπάρι. Τώρα τρέχουν. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, γίνονται έρευνες για τον καθηγητή Αγγλικών τον Κώστα Αργυρόπουλο, η τύχη του οποίου αγνοείται από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά του χυμάρου της Κρεμαστής και συνεχίζεται και σήμερα βεβαίως και συνεχίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε. Στις έρευνες συμμετέχουν οι άντρες πυροσβεστικής αστυνομίας, εθελοντές, ένα βαγωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα ελικόπτερο Super Puma με 10 άντρες σε ΜΑΚ και καταδρομής. Και έχουμε στη σύνδεση, έχουμε τον αδερφό του Κώστα Αργυρόπουλου. Ναι, κύριε Καταφυμόπουλο. Γεια σας. Καλησπέρα. Φαντάζομαι το θυμό σας, την οργή σας, την αγανάκτησή σας και τον πόνο σας, έτσι, γιατί ο αδερφός σας... Εντάξει, πρώτα ο πόνος και μετά ο θάνατος, σίγουρα. Ο πόνος. Ο πόνος, γιατί χάσατε έναν υπέροχο άνθρωπο στα καλά καθούμενα. Να ακούσουμε πρώτα εσάς, τι έχετε να πείτε. Τα έχω πει επανειλημμένα. Καταφέρθηκα και εναντίον των εγκληματιών εδώ που εγκλημάτισαν σε βάρος όλων αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Απλά μια επανάληψη θα κάνω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι οι άνθρωποι και ο αδερφός μου και η κοπέλα και οι άλλοι οι δυο από το πιο πάνω χωριό, δεν τα ξέρω και όλα καλά,
από την Παστίδα φύγανε άδικα. Άδικα. Δεν σας είχε ειδοποιήσει. Και το είπα και σε προηγούμενη παρέμβασή μου ότι δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε ανακοίνωση ακραίων καιρικών φαινομένων σε μια περιοχή σαν τη Ρόδο που είναι με τέτοια κατάσταση, με χυμάρους και τέτοια που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Είναι, τι να σας πω, σαν ορολογική βόμβα είναι η χύμαρη εδώ. Να δούμε λίγο έχουν χάσει ανθρώπους και τα προηγούμενα χρόνια και χάνουν και χάνουν και εξακολουθούν να είναι όχι ανεύθυνοι, όχι εγκληματικά ανεύθυνοι. Μπορώ να πω κάτι χειρότερο. Να τους πω δολοφόνους, τους λέω και έτσι. Κύριε Αργυρόπουλε. Δεν μπορεί να περιμένουν, βλέποντας όλα αυτά, να φτάσει το νερό να πνίξει τους ανθρώπους και μετά να πούν ότι θα κλείσουμε το δρόμο. Είναι τραγικό αυτό που σας λέω. Κύριε Αργυρόπουλε, κάντε μου τη χάρη να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφω αμέσως κοντά σας. Την πάρω στα πίσω. Την κοπέλα. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε ο θάνατος των τριών ανθρώπων και οι εκτεταμένες καταστροφές που άφησε πίσω της η Θεομηνία στη Ρόδο, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου καθηγητή από τη Ρόδο, Κώστα Αργυρόπουλου. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας πλημμυελιωδικών Ρόδου, Κωνσταντίνος Μπούτσικος, έδωσε εντολή να διενεργηθεί κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση αναφορικά με τα αίτια του χαμού των τριών ανθρώπων, αλλά και για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Στο σπίτι εκείνο, είναι η αδερφή μου. Και τι έγινε? Ήδη από την Κυριακή το βράδυ οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ύστερα και από ευρεία σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου. Παράλληλα, τη Δευτέρα ξεκίνησε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κόστος ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Απνιγούν όλοι οι άνθρωποι, το νερό φτάξει μέχρι την εκκλησία. Αλήτες όλοι. Κλειστά παρέμειναν τη Δευτέρα στην Ιαλισσό το πρώτο και το δεύτερο νηπιαγωγείο, καθώς και το δεύτερο δημοτικό σχολείο, ενώ κλειστή θα μείνει οριστικά η γέφυρα της Κρεμαστής και στα δύο ρεύματα. Εν τω μεταξύ, θρήνος και οργή επικρατεί στο νησί από τον τραγικό θάνατο που βρήκαν η Αναστασία Κατσαρού, ο Γιάννης Μπαϊράμης και η Κάλλη Παναγιώτου κατά τη διάρκεια της θεομηνίας της περασμένης Παρασκευής. Αυτός ο δρόμος πρέπει να κοπεί. Αυτό που έχουν κάνει είναι παράνομο, μέσα από την κήτη του ποταμού να περνάνε αυτοκίνητα και κόσμος. Τα βρωμόσκυλα. Η 27χρονη δασκάλα, η οποία κατάγεται από τα Ψαχνά Ευβοίας και είχε φύγει πριν από λίγους μήνες με απόσπαση στη Ρόδο, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στις δύο τοπικές κοινωνίες. Το ίδιο ισχύει και για τον πρώην διευθυντή του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας από τη δουλειά στο σπίτι τους. Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκεται και ο αδερφός του αγνοούμενου καθηγητή Αγγλικών από τη Ρόδο, ο οποίος μαζί με άλλους συγγενείς του 53χρονου βρίσκεται στο νησί αναζητώντας τον αδερφό του, τον Κώστα. Οι ευθύνες πιστεύω ότι είναι τεράστιες. Εμείς ήρθαμε άρον-άρον από τα Τρίκαλα, γιατί από εκεί είμαστε. Αλλά εδώ τα πράγματα ήταν τραγικά και είναι τραγικά. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι ο αδερφός μου και άλλα τελευταία θύματα αν δεν γίνει κάτι. Όπως ανέφερε στο Zoogla.gr, δεν πιστεύει πως υπάρχουν ελπίδες ο αδερφός του να βρεθεί ζωντανός, ενώ θεωρεί υπαίτιους για την καταστροφή που βρήκε τον ίδιο και την οικογένειά του, το κράτος και τον Δήμο της περιοχής, καθώς δεν φρόντισαν ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Παράλληλα, υποστήριξε πως ενώ υπήρχε προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν έκανε κανείς τίποτα. Στις έρευνες συμμετέχουν άνδρες της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντές, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα ελικόπτερο Super Puma με 10 άνδρες της ΕΜΑΚ μαζί με καταδρομής. Και ευθύνονται οι ψηλά, αυτοί που είναι ψηλά, όχι οι τοπικοί εδώ παράγοντες. Αυτοί που είναι ψηλά. Και ψηλά είναι περιφερειάρχης και πάνω. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρήθηκαν
σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Θυμηθείτε πριν μία εβδομάδα τι έγινε στη Σαρδινία. Χάθηκαν και εκεί άνθρωποι και οικογένειες, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Αργυρόπουλε, ότι σε αυτό το κράτος αντί να, να υπάρξουν υποδομές, στείνονται παγίδες. Όταν μου λέτε ότι οι χήμαροι αυτοί ήταν γνωστοί και ότι στο παρελθόν είχαν κατεβάσει νερό και γνώριζαν την επικινδυνότητά τους και χάρασαν δρόμους μέσα σε αυτούς τους χυμάρους και οδηγούσαν αυτοκίνητα, αυτό ισοδυναμεί με τι να πει κανείς, με αυτοκτονία. Ακούστε κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν μ' ακούτε, μ' ακούτε. Πολύ καλά. Εντάξει, επειδή εγώ δεν έχω τόσο καλό σήμα και δεν σας ακούω καλά, γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι, όχι, ακούγεστε υπέροχα. Εδώ, επειδή στο διάστημα αυτό ακούσαμε πολλά και διάφορα και τα τοπικά κανάλια και από τους προύχοντες, να το πω έτσι, ο λόγος άκουσον που δεν έκλεισε γρήγορα ο δρόμος ήταν γιατί, λέει, ήταν ευθύνη της περιφέρειας και ο περιφερειάρχης δεν ήταν στη Ρόδο και ήταν κάπου σε κάποια άλλη νησί, στη Σίμη, δεν θυμάμαι πού, στην Αστυπάλαια. Καλά, νομίζω... Και περιμένα να δώσει εντολή ο περιφερειάρχης. Εάν αυτό είναι απάντηση και αν είναι αυτό κράτος που λειτουργεί και αν είναι αυτό κράτος γενικά και δεν είναι κράτος τραγωδία, λες και δεν υπήρχαν ούτε αστυνομία, ούτε πυροσβεστική, ούτε δήμαρχος, ούτε τοπική πρόεδρε. Ότι... Τι να πω τώρα, αυτό... Δεν, όχι, όχι, αυτά είναι... τα αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίας. Ενώ δεν υπήρχε τίποτα και τις επόμενες μέρες να έχουν κλείσει το δρόμο. Όχι, και κύριε Αργυρόπουλε, το κλείναν το δρόμο γιατί για να ρίξουν στάξη στα μάτια. Και τους είπα ότι όταν καίγεται το δάσος δεν χρειάζονται πυροσβέστες. Τι θα σβήσουν μετά. Τώρα που έχει γίνει το κακό, τι δηλαδή. Η λαροτραγωδία ήταν αυτό το πράγμα. Ακούστε, κύριε Οικονόμου, αυτά όλα αποτελούν προφάσεις αναμαρτίες. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να πιστεί ότι ισχύει πως εάν κοιμάται ο περιφερειάρχης ή δεν ξέρω εγώ τι κάνει, κλαδεύει τα δέντρα του, ότι πρέπει να πνιγούν οι άνθρωποι στο νησί και δεν θα κλείσει ο δρόμος που είναι γνωστό ότι έχει πρόβλημα. Οι χήμαροι αυτοί ήταν γνωστοί από το παρελθόν. Δεν δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, έτσι δεν είναι? Κύριε Αργυρόπουλε. Σε μένα μιλάτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Κύριε Αργυρόπουλε. Ναι. Αυτά ήταν γνωστά, δεν ήταν, τα προβλήματα? Μα στη Ρόδο έχουν πνιγεί άνθρωποι επανειλημμένα από τους χυμάρους. Δεν είναι το πρώτο θύμα ή το δεύτερο δικός μου αδερφός. Έχουν από δεκαετίες και πλέον. Δεν είναι τέσσερα τα θύματα τα σημερινά, τα προχθεσινά. Είναι δεκάδες τα θύματα. Ωραία. Και δεν είναι δυνατόν να έχεις πρόβλεψη για ακραία καιρικά φαινόμενα και να διακινδυνεύεις τη ζωή όλων των κατοίκων του νησιού χωρίς να έχεις λάβει κανένα μέτρο. Και αυτά που μου λένε εμένα ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης και πρέπει να αποφασίσεις ποιος, σιγά να μην περιμέναμε και την κυρία Μέρκελ να μας δώσει εντολή να κλείσουμε τα ρέματα. Έλεος. Να πάω στην κυρία Κοντοσταθάκου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λυπάμαι που σας αναγκάζω να επαναφέρετε στη μνήμη σας αυτές τις σκηνές, την οργή σας και το θυμό σας. Αλλά πιστέψτε με ότι πρέπει να παραμείνετε θυμωμένος, οργισμένος, όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, για προκειμένου να τιμωρηθούν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Κοντοσταθάκου, πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειάρχες, ουπαμούπες. Πνίγει το κόσμος τώρα, έλειπε λέει και δεν έδωσε την εντολή να κλείσει ο δρόμος που οδηγεί στο Χήμαρο. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Έτσι, νομίζω ότι όχι, δεν γίνονται. Οι υπηρεσίες λειτουργούν και ο Δήμος και η Περιφέρεια λειτουργεί. Δεν έχει να κάνει ποτέ με έναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο σίγουρα υπήρχε πρόβλημα από το παρελθόν και σίγουρα ευθύνες υπήρχαν στο αν ήταν καθαρά τα φρεάτια, στο αν... είχε γίνει μια πρόβλεψη για όλα αυτά, γιατί όταν περιμένεις ακραία καιρικά φαινόμενα κάνεις κάποια προετοιμασία, είτε σαν Δήμος είτε σαν Περιφέρεια. Με αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι, και σίγουρα ίσως να υπάρχει ένα παρελθόν στη κατασκευές είχαν γίνει, που είχαν χτιστεί, όλα αυτά τα οποία πάντα υπάρχει μια προϊστορία δηλαδή στο κάθε γεγονός. Ναι. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να προβλεφθούν με κάποιο τρόπο.
αυτό το, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα κάπου σε ρεπορτάζ ότι αυτό είναι από την περίοδο των Ιταλών. Το είχαν φτιάξει οι Ιταλοί. Σαν κατασκευή. Σαν κατασκευή. Το δεύτερο που άκουσα και τρελάθηκα είναι ότι εκεί υπάρχει ένας νομάρχης ο ίδιος 35 χρόνια. Αυτό δεν λέει κάτι βέβαια. Βεβαίως και λέει, διότι εάν άλλαζαν τα πρόσωπα θα μπορούσαν να χαθούν και ευθύνες. Όταν είναι ένας άνθρωπος 35 χρόνια στην ίδια θέση με ένα πρόβλημα, υπάρχει άλλο πρόβλημα στη Ρόδο εκτός από αυτό το πράγμα, αυτό το ποτάμι που πλημμυρίζει και που έχουν ξαναγίνει θέματα, οι αστυνομικές αρχές δεν πήραν μέτρα όταν γίνεται μια καταστροφή? Το βλέπουμε και στην Αθήνα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, όταν στην Κηφισίας βρέχει δεν υπάρχουν τροχονόμοι. Να τα λέμε μερικά πράγματα, γιατί έχουμε όλοι ευθύνες. Και ειδικά εσείς οι οποίοι μπορείτε να ασκείτε και μια πιο σοβαρή καταγγελτική κριτική. Εγώ πολλές φορές έχω δει όταν βρέχει να μην υπάρχουν τροχονόμοι. Δηλαδή με όρους Λονδίνου δεν θα υπήρχαν τροχονόμοι στους δρόμους, που βρέχει συνέχεια ας πούμε. Υπάρχει ένα θέμα εδώ με τη βροχή, ο καημένος που βρέχεται. Ο πυροσβέστης ο καημένος που κάηκε, φανταστείτε στις 11 Σεπτεμβρίου, την ώρα που έπεφταν οι δίδυμοι, οι πυροσβέστες και οι δαφυλόπουλοι έμπαιναν στα κτίρια αυτά. Βγήκαν οι Αμερικάνοι, δεν τους διόρισαν στο δημόσιο, ούτε σε ένοπλες δυνάμεις. Τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Έβαλαν μία ταμπέλα και είπαν μπράβο στους ανθρώπους που πέθαναν γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Έτσι τους τίμησε η Αμερικάνικη κοινωνία, όπως ξέρετε. Κάποια στιγμή πρέπει να ζητάμε ευθύνες. Εδώ υπάρχουν νεκροί. Και πρέπει η δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες, αν υπάρχουν ευθύνες. Μην πάμε τώρα εκεί μακριά, διότι στην Ελλάδα, αν είσαι πυροσβέστης αστυνομικός και πέσει εν ώρα καθήκοντος, τα παιδιά σου θα μείνουν στον δρόμο, η οικογένειά σου θα μείνει στον δρόμο, εκεί αποκαθίσταται και η μεθεπόμενη γενιά του ανθρώπου που θυσιάστηκε για την πατρίδα του, το πρόβλημα μαζί τους το έχουμε στην εξωτερική τους πολιτική. Και όχι τα δικά τους εσωτερικά θέματα. Το διοικητικό του σύστημα, πάντως μακάρι να μπορούσαμε να το αντιγράψουμε. Το διοικητικό του σύστημα. Ακούστε, εντάξει. Έχουν και τα γκέτο, δεν έχουν μόνο διοικητικό σύστημα οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Κοντά στους ουρανοξύστες και στις γειτονιές πολυτελείας υπάρχουν και τα γκέτο που έτσι και εξεμητήσεις έχασες μύτη, χέρι, αυτή, μάτι. Ότι έτσι δεν είναι, κύριε Ράπερ. Να πω κάτι. Κάνω λάθος. Η Ράπερ Ανθούν είναι εκεί πρώτη. Είναι έτσι. Κοινωνικές καταστάσεις. Κύριε Ραπιλόπουλε, για τα ταγκέτο μέσα την φτώχεια. Δηλαδή, βιώνουν οι άνθρωποι τη φτώχεια και την πλήρη εγκατάλειψη. Γιατί ξέρουμε ότι όχι μόνο στην ΣΥΠΑ αλλά και σε μια σειρά άλλες χώρες, στη Βραζιλία για παράδειγμα, έτσι, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Υπάρχει ο πλούτος, οι ουρανοξύστες και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα. Α, μπράβο. Και εκεί είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το έχει μεταφράσει μια πολύ καλή φίλη, δεν θυμάμαι τον τίτλο αυτή τη στιγμή, που είναι Μαρτυρίες παιδιών από εκεί, από τα χαμόσπιτα, που είναι τα σπίτια με λάσπες κλπ. Για τη Βραζιλία, λέτε. Ναι. Λέω... Όχι για την Αμερική. Ναι, όχι. Και στην Αμερική όμως, στη ΣΥΠΑ, υπάρχει, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Υπάρχει εικόνα κοντά στις μεγάλες γειτονιές. Δύο κόσμοι. Ένα τετράγωνο να κάνεις λάθος στη Νέα Υόρκη, την έβαψες. Ναι, βέβαια όλοι προσπαθούν να πάνε εκεί. Δεν βλέπω κόσμο να φεύγει. Πού? Το πρόβλημα που έχουν στην Αμερική, όπως ξέρετε, είναι ότι όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Α, ναι. Εδώ το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι θέλουμε να φύγουμε. Ωραία πρότυπα έχετε, κύριε Τσαγκάλη. Να σας στείλουμε να πάτε. Γιατί κάθεστε εδώ τότε και δεν πάτε εκεί? Να τριαμβέψετε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Που είναι και το κέντρο του εμπορίου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και της οικονομίας. Πάντως ο μύθος της γης επαγγελίας έχει καταρρεύσει εδώ και πάρα πολύ. Καλά, προσέξτε. Δεν είναι γη της επαγγελίας που ήταν. Και σας ξαναλέω, υπάρχουν δύο πάντα κόσμοι. Πάντοτε. Η κοινωνία μας είναι και εδώ και στη ΣΥΠΑ και στη Βραζιλία. Είναι ταξικές κοινωνίες. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ ολόκληρο Τσίπρα σηκώθηκε πήγε στο Τέξας. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Τώρα επίτηδες το λέω εγώ για τους. Έχει λέτε επίτηδες. Αγιτάτσια κάνω τώρα. Όποτε θέλετε να κουβεντιάσουμε και αυτό. Και καλά έκανε και πήγε. Έχουν τα άλλα θέματα πολύ πιο ενδιαφέροντα. Όχι, είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα τα άλλα θέματα. Η χώρα μπορεί να χρειαστεί και πλάν B. Έκανε άριστα που πήγε. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να πω, αν με επιτρέπετε. Ελπίζω ο κύριος Τσίπρας το πλάν B να το έχει στο δικό του μυαλό και των συντρόφων του και όχι τα αμερικάνικα μυαλά, γιατί... Αυτό να είστε σίγουρος. Αλλά να σας πω κάτι στο προηγούμενο θέμα, γιατί είναι σοβαρό. Συζητάμε, ξέρετε, πολλές φορές παρακολουθώ τηλεθεατής και μερικές φορές με ενοχλεί, το λέω, δεν αφορά την ομίγυρη βεβαίως, με ενοχλεί σκέψεις που διατυπώνονται, που είναι, θα μπορούσαν να είχαν διατυπωθεί και πριν 10 χρόνια και πριν 20 χρόνια και πριν 30 χρόνια. Συμβαίνει ένα γεγονός τέτοιο, τραγικό σε κάθε περίπτωση, και λέμε να αποδοθούν ευθύνες. Μάστε, το καταλαβαίνουμε όλοι.
ποιος θα αποδώσει τη βασική ευθύνη όμως. Ποια είναι η βασική ευθύνη? Την παρέμβαση που κάνουμε στη φύση, την καταστροφή της φύσης. Κύριε Λάμπρο. Δηλαδή, όταν ακούσω ότι ένα ποτάμι έχει γίνει αυτοκινητόδρομος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς θα συμβούν αυτά. Ήδη, δεν είναι θέμα λοιπόν να παρέμβει η αστυνομία, να παρέμβουν οι πυροσβέστες. Κύριε Λάμπρο. Εδώ έχει γίνει η καταστροφή, ήδη, το έγκλημα. Ήδη, ήδη, το έγκλημα. Ζείτε στη χώρα των 10. Το λέω γιατί είμαι από τη Νέα Ιωνία που έχουμε τον Ποδονίφτη που έγινε δρόμος. 11 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων. Ναι, σωστό. Λοιπόν, έχουμε κουσούρια ως λαός. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Μπείτε σε μια παρέα και αρχίστε να μιλάτε για διαστημόπλια. Ο καλύτερος αστροναύτης, ο πιο έμπειρος να έρθει, ο Έλληνας ξέρει περισσότερα. Λοιπόν, τα λέω καλά, Αλάχνη, δεν το λέω. Είναι έτσι, δεν είναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχικά τη συμπαράσταση στον άνθρωπο ο οποίος έχασε τον αδελφό του και σε όλα τα θύματα και στις οικογένειές τους, ότι αυτό ήταν το θέμα μας. Και ότι αν υπάρχουν άνθρωποι εγκαταλειμμένοι στην Αμερική και στα γκέτο, προφανώς υπάρχουν. Εγώ είμαι από νησί, μεγάλωσα Σύρο. Υπάρχει έλλειψη υποδομών, υπάρχουν προβλήματα στα νησιά. Δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι να πάνε στα νοσοκομεία. Και το κράτος γενικά, την επαρχία, είμαστε ένα κράτος υδροκέφαλο, ασχολούμαστε με την Αθήνα. Αυτό έχει γίνει λοιπόν και στη Ρόδο. Δεν ασχολήθηκε ποτέ και κανείς και έχουμε θύματα. Αυτούς τους ανθρώπους ξεχασμένους πιστεύω θα έπρεπε να εστιάσουμε και να μην φύγουμε σε άλλες χώρες και άλλες πολιτείες. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω κοντά σας για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Ένα τέταρτο περίπου, μετά τα μεσάνυχτα κυρίες και κύριοι, πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης Βασίλη Ζέρβας για αυτό το τροχαίο, το άσχημο τροχαίο που είχαμε στα Τέμπη, σε σίγουρους φορτηγού με λεωφορείο. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες, Βασίλη. Ναι, θα σας πω την επίσημη ενημέρωση της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Η σύγκρουση λοιπόν είναι, συγκρούστηκαν ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, στο οποίο επέβαιναν 18 άτομα. Με μία νταλίκα και ένα γιο ταχύ. Συγγνώμη, τι δρομολόγιο εκτελούσε? Αυτό δεν μας το έχουν επιβεβαίωσει ακόμη. Μας είπαν μόνο ότι είναι ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Το λεωφορείο πήγαινε προς Αθήνα ή ερχόταν προς Θεσσαλονίκη? Οι πληροφορίες που μας έχουν δώσει είναι ότι πήγαινε προς Αθήνα το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Όμως ακόμη εννοώ κατεύθυνση προς Αθήνα, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει προορισμό την Αθήνα ή κάποια άλλη πόλη. Δεν μας το έχουν διευκρινίσει ακόμη. Επέβαιναν 18 άτομα στο λεωφορείο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός έχει ως εξής. Υπάρχει ένας νεκρός, δύο πολύ σοβαρά τραυματίες, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι και αυτό τραυματισμένο και τουλάχιστον 7 ακόμη οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Λάρισας. Το δυστύχημα συνέβη κοντά στα διόδια των Τεμπών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να κάνει προσπέραση στο φορτηγό και συγκρούστηκε με τοπικά με το λεωφορείο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, Μάκη. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως μας λέει. Δεν κατάλαβα. Το φορτηγό προσπάθησε να προσπεράσει άλλο φορτηγό? Όχι. Το γιο ταχύ. Στο τροχαίο ενεπλάκι ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο, ένα γιο ταχύ επιβατικό. Το φορτηγό δεν είναι ενεπλάκι, λοιπόν. Ένα φορτηγό και ένα λεωφορείο. Ο οδηγός του αυτοκίνητου επιχείρησε να προσπεράσει το φορτηγό. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Σε έναν δρόμο που απαγορεύεται η προσπέραση. Εννοείται, πολύ στενός δρόμος. Που υπάρχει πολύ χαμηλό όριο ταχύτητας, που υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες ότι απαγορεύεται η προσπέραση και που οι καουμπόιδες της ασφάλτου, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι ένας από τους τρεις οδηγούς τώρα, γιατί καλό είναι αυτή την ώρα του πόνου να μην. Καταφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς, προσπέρασε σε σημείο που δεν έπρεπε κατ' ουδέν αλόγο να προσπεράσει. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει αυτή την καραμπόλα κυριολεκτικά. Ακριβώς. Και οι πληροφορίες λένε, Μάκη, ότι νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου.
όπως με ενημερώνουν τώρα. Νεκρός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου και το κοριτσάκι που σας λέω ότι απεγκλωβίστηκε τραυματισμένο ήταν και αυτό μέσα στο γιο το είχε αυτοκίνητο. Το οποίο βρέθηκε μεταξύ δύο θηρίων, ενός φορτηγού και ενός λεωφορείου. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο να μάθουμε ακριβώς και τη διαδρομή του, τον προορισμό του λεωφορείου. Δηλαδή, αν ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για ποια πόλη ή αν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε σε λίγη ώρα. Κύριε Χρωσταθάκου, κάτι λέγατε. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι αυτό που πραγματικά συνέβη στη Ρόδο είναι ο χειρότερος εφιάλτης που μπορεί να συμβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί. Και σαφέστατα έχει να κάνει και μια πόλη ζωής, όμως θα πρέπει να είμαστε όλοι όσοι τέλος πάντων είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο γίνεται πιο προνοητική. Δηλαδή, όσο περισσότερα μέτρα πάρεις προληπτικά, προκειμένου να αποφύγεις κάποια πράγματα, είναι τόσο καλύτερο. Καλύτερα οι άνθρωποι να μην μπορούν να μετακινηθούν εκείνη τη μέρα που περιμένεις ότι θα γίνει θεομηνία, παρά να συμβεί τώρα οτιδήποτε τέτοιο. Τώρα με ότι έχουμε μια άσχημη είδηση ότι ξεβράστηκε πτώμα στη Σύμη και μάλλον πρόκειται για τον άνθρωπο που αναζητούμε και που λίγο πριν λίγα λεπτά μιλήσαμε με τον αδερφό του. Δυστυχώς αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι δυσάρεστη, αλλά η ενημέρωση πάνω απ' όλα. Κύριε Νταβλούρο, κάτι θέλετε να πείτε. Ένα σχόλιο μόνο θα μου επιτρέψετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θέλω να πω με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός που αναφερόμαστε της Ρόδου και αφού προηγουμένως εκφράσω τη συμπαράσταση και τα συλληπιτηριά μου στην οικογένεια των αδικοχαμένων συμπολιτών, να σημειώσουμε ότι αυτό το γεγονός που σήμερα εξετάζουμε δεν θα είναι δυστυχώς το τελευταίο. Σήμερα μιλάμε για τη Ρόδο. Έχουν προηγηθεί αναρρύθμιτα όσα άλλα στο παρελθόν με ανάλογες αιτίες. Και πολύ φοβάμαι ότι όσο ακολουθούμε αυτόν τον τακτικισμό και ως οργανωμένη εντός εισαγωγικών κοινωνία, πολιτεία, αλλά και ως πολίτες όπως συμπεριφερόμεθα, θα έχουμε ανάλογα γεγονότα και αυτά που συναρτώνται με θεομηνικές με στοιχεία της φύσης, αλλά και για παράδειγμα το συμβάν το οποίο προέκυψε κατά την εκπομπή το τραγικό τροχαίο στα Τέμπη. Μισό λεπτό, η ανθρώπινη συμπεριφορά. Μισό λεπτό να πάμε στο Χρήστο Μαζάνη στην αίθουσα σύνταξης, στο Zoo.gr. Χρήστο, σε ακούμε. Καλησπέρα Μάκη, πριν από λίγο εντοπίστηκε ένα άψυχο σώμα ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Ντάτσα. Για να προσδιορίσουμε ακριβώς, εντοπίσαν αυτό τον άνδρα στα τουρκικά παράλια της Σύμης. Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει το λιμενικό συνεργασία με τις προξενικές αρχές προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν κατάλαβα τι είπες στα τουρκικά παράλια. Ναι. Στη Σύμη, ποια τουρκικά παράλια. Η περιοχή που μας έδωσαν τις πληροφορίες ότι έχει εντοπιστεί το συγκεκριμένο πτώμα φαίνεται να είναι στη θαλάσσια περιοχή της Ντάτσα. Πριν από λίγο μιλώντας με τον, υπεύθυνο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας είπε ότι εκείνη η περιοχή θεωρείται τουρκικά παράλια. Γι' αυτό και έχει αναλάβει το λιμενικό σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του άνδρα αυτού. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι μπορεί να μην πρόκειται για τον αγνοούμενο από τη Ρόδο, μπορεί να είναι κάποιος, για παράδειγμα, κάποιος μετανάστης, ο οποίος ξεβράστηκε σε εκείνο το σημείο. Σε λίγη ώρα από τώρα φαντάζομαι ότι θα έχουμε και την ενημέρωση αυτά για τον άνδρα αυτό. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Κύριε Νταβλούρο. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ευχηθούμε καταρχήν το πτώμα το οποίο εξεβράστη να μην έχει να κάνει με τον άτυχο αυτό καθηγητή, τον Αργυρόπουλο. Αλλά ήθελα να πω ότι οι επίγουσες προκαταρτικές και οι διοικητικές έρευνες για την εξέταση των αιτίων τέτοιων γεγονότων δεν έχουν καμία σημασία. Μου θυμίζει αυτό που λέμε μετά το γάμο τα κουλούρια. Καλό θα είναι οι προκαταρτικές να διατάσσονται για παράληψη της υποχρέωσης εκείνων οι οποίοι ως όφυλαν δεν έπραξαν σε ανάλογες περιπτώσεις. Και τέτοιοι δεν είναι μόνο οι δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης και η κεντρική πολιτεία φέρει πολύ βαριά ευθύνη. Γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων με το μπάζωμα των ρεμάτων και όλοι αγνοούμε το αυτονόητο. Η φύση δεν ξεχνάει. Όταν βιάζεται, εκδικείται.
Εδώ λοιπόν οφείλουμε όλοι εδώ δεν να συνεργήσουμε για να την ανάσχεση αυτού του τακτικισμού και να πω στον κύριο Τσαγκάρη με πολύ σεβασμό ότι μάλλον αδικείται τη δημόσια δύναμη, κύριε Τσαγκάρη, γιατί θα σας πω, το γνωρίζει εξάλλου όλος ο ελληνικός λαός, σε ανάλογες περιπτώσεις εκείνοι οι οποίοι πρώτοι σπέβδουν και θα έλεγα με αυτοθυσία για την αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων είναι οι άντρες της δημόσιας δύναμης, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και κάθε άλλος. Ενώ αντιθέτως αγωνιά κανείς για να δει τον εκπρόσωπο του πολιτικού φορέα, είτε λέγεται Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, είτε λέγεται Περιφερειάρχης, Νομάρχης, Δήμαρχος ή Υπουργός. Κύριε Ταβλούρο, και θα τα πούμε αυτά αργότερα. Να κάνουμε κουβέντα, να προφτάσουμε, να βάλουμε μία σειρά. Εγώ. Ένα όχι, λεπτό. Το διοικητικό έργο. Το κάντε διοικητικό έργο των αστυνομικών υπαλλήλων. Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου, κάντε μου λίγο τη χάρη. Μισό λεπτό. Είναι επιπροσωπικό αυτό. Το κάθε αστυνομικός υπάλληλος. Και εγώ σας απαντώ. Για να διατυπώσω αυτό που ήθελα. Ο καθένας αστυνομικός υπάλληλος δεν κινείται από μόνος στο χώρο. Όχι, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι δίδουν. Εγώ το έχω πει ακόμη και για τα ΜΑΤ αυτό το πράγμα. Τα ΜΑΤ δεν δέρνουν κόσμο. Τα ΜΑΤ κινούνται με εντολές. Αυτό να το ξέρει η κοινωνία. Τα ένα ΜΑΤ δεν χτυπούν κανένα. Για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων, κύριε Τσαγκάρη, ο σχεδιασμός ελληνικής αστυνομίας και γενικότερα της δημόσιας δύναμης αποδεικνύεται πιο ταχύς και πιο αποτελεσματικός από οποιαδήποτε άλλη δομή του δημοσίου. Θα είναι λοιπόν, αν μη τι άλλο, υπερβολή να εξαντλούμαστε στην επισήμανση στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, πήρα μια επιστολή όπως σας είπα. Ενός καθηγητή, φιλόλογου, γλωσσολόγου από τη Θεσσαλονίκη, οργισμένη, που απευθύνεται στον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Ευάγγελο Μημαράκη, και βεβαίως την κοινοποιεί και στο Μέγκα, στο Zoogla.gr και που αλλού και στα Νέα, την εφημερίδα. Ο συγγραφέας είναι ο Νίκος Παπασταϊκούδης, φιλόλογος, γλωσσολόγος, σας είπα ότι σπούδασε στο Μόναχο, ο κύριος Παπασταϊκούδης, τον βλέπετε. Τον βλέπουμε, τώρα σας βλέπουμε κύριε Παπασταϊκούδη, είδατε η τεχνολογία. Μια θυμωμένη επιστολή που λέει «Κύριε Πρόεδρε, είναι πλέον της πάση γνωστός ο εμπεγμός σε βάρος του ελληνικού λαού που όπως διατυπώνεται και μάλιστα χωρίς ίχνος ντροπής Τσίπας ότι ο δυστυχής ελληνικός λαός υπέστη οικονομικά τα πάνδυνα. Οι μισθοί και συντάξεις του μειώθηκαν πάνω από 25-30% ευρώ, φυσικά για τη σωτηρία της πατρίδας, όταν τα διάφορα που δεν είναι λίγα εισοδήματα συναδέλφων σας, 300 που δεν είναι και λίγοι βουλευτών, φορολογείται, λένε όλα τα ΜΜΕ, μόνο με το 30% των ανυπολόγιστων εσόδων τους. Αυτό το λέει μόνο η Ζούγκλα, τα άλλα ΜΜΕ, κουβέντα γι' αυτό. Λοιπόν, όπως ακριβώς δεν συμβαίνει με όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους και τους συνταξιούχους τους, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη για το όποιο κακό βρήκε τη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν οι 300 της Βουλής των Ελλήνων απολαμβάνουν και το αγαθό των προνομίων της μη φορολόγησης των τεράστιων περιουσιών τους, που Θεός είδε πώς την απέκτησαν αφού το πολυδιαφημιζόμενο πόθεν έσχες ακόμα να εφαρμοστεί. Το Μέγα, γιατί επιτρέψτε μου να υποθέσω ότι εσείς παντός άλλου το γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Ντροπή τους, η ελεηνοί, ξετσίποτοι. Και ακούμε κάθε λίγο και λιγάκι τον κύριο Πρωθυπουργό και άλλους ένικους του Κοινοβουλίου να διατυμπανίζουν ξεδιάντροπα ότι έσωσαν, λέει, τη χώρα και ότι αυτό κατορθώθηκε με τις δυσβάσταχτες, λέω εγώ, θυσίες του ελληνικού λαού. Και παρακάτω έχετε... Και με την ευκαιρία αυτή πολύ θα ήθελα να σας εξομολογηθώ για κάτι που καιρό τώρα με βασανίζει. Κρίμα που δεν γεννήθηκα κριτικός, για να έχω βαθιά μέσα στην ψυχή μου την περίφημη κριτική κουζουλάδα και να κατέβω στον ιστορικό ομαλό όπως παλιά οι πατριώτες κριτικοί που κατέσφαξαν νεκρόσιτους ορνεοκέφαλους, γεια σου μεγάλε ελίτη Τούρκους, ώστε ξετούρκεψε. Πάει να πει ξεβρώμησε ο κακόμοιρος τόπος μας από δάφτους και να κάνω με τη σειρά μου το θεάρεστο έργα πολλά ορφανά, πολλών σύγχρονων πτωματοφάγων που τρέφονται με απερίγραπτη βουλημία από τις άρκες των χιλιάδων αυτόχειρων. Πω 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 κύριε φιλόλογε, κύριε καθηγητά, κύριε Παπασταϊκούδη, το παρατραβήξατε το σκηνή. Φτάσαμε απέναντι στην Τουρκία. Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά είμαι. Δεν περιμένατε να επικοινωνήσω μαζί σας, προφανώς, γιατί οι υπόλοιποι σας αγνόησαν, ε? Αυτό είναι μια αλήθεια. Κατ' επανάληψη έχω κάνει έτσι επιστολές, όπως αυτή που πήρατε εσείς,
αλλά δεν δημοσιεύουν τίποτα. Κύριε Παπασταϊκούδη, πού σπουδάσατε? Στο Μόναχο έκανα φιλολογία γερμανική και γλωσσολογία, αλλά από τα τελευταία χρόνια, στο 77 με 80, είχαμε να κάνουμε την επιστήμη της φιλολογίας πλέον και ο φιλόλογος δεν είναι υποχρεωμένος όχι να πει αυτό το οποίο αισθάνεται να διαβάζει ένα ποίημα, αλλά να πει αυτό που είπαν οι παλιότεροι οι φιλόσοφοι οι Έλληνες, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν ακριβώς, που μίλησαν για το σημαίνον και για το σημαινόμενο. Ναι, αυτό ακούστε, το πράγμα ελάτε, έγινε ελάτε, η βάση της φιλολογικής μου εργασίας. Ελάτε λίγο πιο δεξιά, γιατί είμαστε συνδεδεμένοι έτσι, λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Όχι, πιο δεξιά. Στα δεξιά σας, εκεί. Λοιπόν, εκεί. Όχι, πολύ πήγατε. Εντάξει, μια χαρά για να μπορούμε να σας βλέπουμε, επειδή είχατε μετακινηθεί. Λοιπόν, αυτό που λέτε κύριε Παπασταϊκούδη, αυτά που λέτε, τα λένε πολλοί Έλληνες. Εσείς τα γράψατε και θυμώσατε πολύ. Θέλω να σας πω ότι δεν φορολογούνται κανονικά ως προς όλα τα έσοδά τους, εκτός από την βουλευτική αποζημίωση. Εκεί φορολογείται το 30% μόνο της βουλευτικής αποζημίωσης. Για μην υπάρχει παρεξήγηση. Και είναι... τις περιουσίες τους όπως την οποία έχουν... Ναι, είναι όσοι δεν πώς αναπέκτησαν. Είναι προκλητικό. Δεν το συζητώ. Έπρεπε, επειδή αποτελούν πρότυπο, να υφίστανται εκείνοι πρώτοι την φορολόγηση. Αλλά ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί κανένας δεν συνένεσε. Και όταν τους είπε ο Μημαράκης μέσα στη Βουλή, γιατί εσείς οι ακροδεξοί, γιατί πετάχτηκαν και οι χρυσαυγίτες. Γιατί εσείς τους λέει, ναι, γιατί δεν το κάνετε εσείς πρώτοι. Ο νόμος σας επιτρέπει να αφήσετε το 50, το 60, το 70 της αποζημίωσής σας σε ιδρύματα, να το αφήσετε εδώ στη Βουλή, εν ονόματι του ελληνικού λαού. Κανένας δεν μίλησε εν ονόματι ούτε αριστερός, ούτε ακροδεξιός. Όχι. Και όταν τους έβαλα χέρι εδώ πέρα, αριστεροί βουλευτές μου λέγανε αρλούμπες εδώ μέσα. Ότι εμείς λέει το μισθό τον δίνουμε στο κόμμα. Ποιο κόμμα κύριε, ποιο κόμμα. Ο λαός δεν είναι κόμμα. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέτε κι εσείς. Ζείτε με σύνταξη. Ναι, είμαι εδώ και 5 χρόνια συνταξιούχος φιλόλογος. Και μου έχουν κόψει, κύριε Τιανταφυλόπουλε, κάπου 300 ευρώ. Ο ανεκδίκητος υπουργός οικονομικών και οικονομίας. Φοβερός. Μάλιστα. Φιλοξενήσαμε τις προάλλες μία καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που δίδασκε Όμηρο. Και η γυναίκα αυτή κόντεψε να πεθάνει από έλλειψη φαρμάκων και ασιτία σε ένα διαμερισματάκι στη Θεσσαλονίκη. Το είδα και εγώ αυτό. Μάλιστα. Είδα και εγώ. Το ίδιο κι εσείς. Δυστυχώς είναι. Έχετε παιδιά, οικογένεια? Δυστυχώς η σύζυγός μου, μια εξαιρετική κυρία, απεβίωσε πριν πολλά χρόνια και παιδιά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν κάναμε. Τώρα είμαι μόνος εδώ, αλλά με τα φιλολογικά μου περνάω καλά, μου φαίνεται. Την παλεύετε τη μοναξιά με τα φιλολογικά σας? Κύριε Τσαμπεβελόπουλε, εγώ θα σας στείλω μια εργασία, σας είχα πει και από το τηλέφωνο, τη μέθοδό μου την έχω ονομάσει κείμενο-δυθική ανάλυση. Πώς θα είμαι φυσιοδύθης. Τώρα πρέπει ο κ. Μπαμπενιώτης να γράψει στο λεξικό του και κείμενο δήθης. Εγώ είμαι κείμενο δήθης. Δηλαδή είμαι μόνο το κείμενο, ας πούμε η άνηση του Σεφέρη, το γνωστό τραγούδι στο Περικάλι το κρυφό, αυτό μόνο με ενδιαφέρει, όχι ποιος το έγραψε, ποιος το έχει συνθέσει. Αλλά... και αυτό με βοηθάει η κειμενοδυθική ανάλυση. Λατινικά λέγεται «text immanente interpretation» και το μετάφρασα στα ελληνικά με το χέρι στην καρδιά, κείμενο δυθική ανάλυση. Ναι, κάπου τώρα ψάχνω να βρω στο κείμενό σας που γράφετε για τον Κοραή. Ναι. Και, ναι, για, θέλετε να μας το θυμίσετε αυτό και κάποια ωραία πράγματα. Και... τότε να σας διαβάσω την επιστολή ολόκληρη, πώς, τι θα λέγατε? Δεν έχω καμία αντίρρηση.
Αλλά επειδή εγώ τη διάβασα σχεδόν τη μισή. Ναι, αφού το άκουσα κι εγώ. Και μάλιστα μου άρεσε που διαβάσατε το κομμάτι που αφορά τον Ομαλό. Τον Ομαλό, αναφέρθηκα και στον Ομαλό. Ναι, πολύ καλά. Αναφέρθηκα, τα είπαμε τα περισσότερα με τους βουλευτές, με το άρθρο, με το Σύνταγμα, με τον Κοραή κάτι λέτε πολύ ωραίο σε κάποιο σημείο. Είναι όμορφα αυτά που λέτε, αλλά θα ήθελα να μιλήσετε ελεύθερα και όχι διαβάζοντας μια επιστολή, γιατί αξίζει τον κόπο. Δεν θυμάμαι όμως, για να είμαι ειλικρινής, αν αναφέρομαι στον Κοραή, αλλά αναφέρομαι όμως, με άλλα λόγια, στη δημοτική γλώσσα ή μάλλον στην κοινή νεοελληνική γλώσσα. Αυτό όμως από τη λίγη μου φαίνεται, ή μάλλον ο Κοραής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το έναυσμα ώστε να μιλάμε σήμερα και την κοινή νεοελληνική γλώσσα. Εγώ κατάγομαι από την οικογένεια Κοραή, η μητέρα μου. Α. Ναι, και επειδή γνωρίζω ότι αυτή η ποιότητα των διαφωτιστών της οικογένειας Κοραή ήταν ξεχωριστή, γι' αυτό επιτρέψτε μου να αισθάνομαι λίγο υπερήφανος. Κάνετε πολύ καλά. Λοιπόν, γράφετε, φαντάζομαι να γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, πόσες χιλιάδες εκατομμυρίων θα εισέπρατε τον εκδίγητος Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας που δεν μπορεί να συλλάβει, λέει, τους γνωστούς φοροφυγάδες για να σωθεί πραγματικά η χώρα. Αν γίνουν όλα όσα σας περιγράφω με αβάσταχτη δυστυχία, γιατί ποιος φταίει για τις χιλιάδες αυτόχειρων, ποιος φταίει για την απάνθρωπη, την αναξιοπρεπή διαβίωση χιλιάδων συμπατριωτών μας που τρέφονται από τα απορρίμματα των κάδων κάθε γειτονιάς. Αυτό το έχω ζήσει εγώ στη γειτονιά μου, κύριε Τανδεφυρόπολε. Το φαντάζομαι. Όταν τελειώνει η αγορά, λέει, μετά βλέπεις ανθρώπους αξιοπρεπέστατους κατά τ' άλλα και πιάνουν την ντομάτα που είναι πεταγμένη κάτω στο οδόστρωμα, την κοιτάζουν, βλέπουν δεξιά και αριστερά, μην τους βλέπει κανένας και τη βάζουν μετά μέσα στη σακούλα τους. Ποιος φταίει ώστε 450.000 των ανθρώπων μας δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ποιος, και πώς γίνεται κύριε Πρόεδρε μέσω τέτοιας άθλιας οικονομικής κατάστασης να καλοπερνούν οι βουλευτές μας, να μην συμμετέχουν στη γνωστή πάνδημη προσπάθεια δημιουργώντας τεράστιες αφορολόγητες περιουσίες. Πώς γίνεται κύριε Πρόεδρε να μην εφαρμόζεται το πολυδιαφημιζόμενο πόθεν έσχες. Πώς γίνεται κύριε Πρόεδρε να μην υπάρχει ακόμα το αναγκαίο περιουσιολόγιο. Για όλα αυτά η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εδώ και πολλές δεκαετίες δεν έχουμε να κάνουμε με κοινοβούλιο, αλλά με μια συντεχνία, με ένα συνάφη συμμορία που αποτελείται από στεγνούς επαγγελματίες που λογικό είναι να επιδιώκουν με κάθε τρόπο όπου η πρακτική της ιταλικής μαφίας οχριά το προσωπικό τους κέρδος και χλειδί στην εστίαση, στην παντοειδή διασκέδαση κτλ. 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 Καταλήγοντας ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ γιατί ενώσατε τη φωνή σας και τις γνώσεις σας με εκατομμύρια πια, όχι χιλιάδες, φωνές συνανθρώπων μας που δεν έχουν τη δική σας παιδεία και τη μόρφωση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που κατά κάποιο τρόπο δημοσίευσες το γράμμα που έστειλα και σε σένα και άλλωστε σου είπα, μου φαίνεται και τηλεφωνικά, ότι το έργο σου είναι κοινωνικότατο. Τίποτα, είναι απλά δημοσιογραφικό, τίποτα περισσότερο. Το λες με μεγάλη ταπεινοσύνη. Εγώ χαίρομαι που είσαι ταπεινός. Ωραία κύριε καθηγητά. Θα χαρώ πολύ να σας φιλοξενήσουμε από κοντά. Θα έρθω στην Αθήνα και ξέρεις πώς θα έρθω με τη Βέσπα μου στην Αθήνα. Βέσπα είχε ο Βέγκος. Ξέρεις από Βέσπα, έλεγε. Εγώ με τη Βέσπα έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Ναι. Μόναχο, Μιλάνο, Φλωρεντία. Τι λέτε τώρα. Βέβαια. Με μία Βέσπα. Με μία 150 Βέσπα, την έχω εδώ και 10 χρόνια περίπου. Ναι. Δεν έχω αφήσει πιθαμή για πιθαμή σε όλη την Ελλάδα και την νησιωτική.
Κρήτη και τα λοιπά. Μόνο στον Εύρο δεν πήγα ακόμα. Μάλιστα. Δηλαδή... Αλλά κατά τα άλλα όμως, ξέρεις, είναι απόλαυση. Εμένα το, και ένα αυτοκίνητο να μου δώσεις, δεν θα το έπαιρνα, γιατί δεν τα απολαμβάνεις τίποτα. Ενώ με τη Βέσπα, ξέρω, ανά πάσα στιγμή μπορώ να σταματήσω, να βγάλω μια φωτογραφία από το θέμα, από το φυσικό που έχω μπροστά μου, να χαρώ τη φύση κτλ. Έχω μηχανή και γνωρίζω. Οι μυρωδιές την άνοιξη, το κρύο το χειμώνα, το βάσταχτο. Δεν είναι όλα ωραία με τη μηχανή και κυρίως η οδική παιδεία που δεν υπάρχει και δεν σέβονται τους... Καθόλου. Αυτό έλεγα προηγουμένως με τον Γιώργο, τον τεχνικό σου. Ναι. Στο Μόναχο που πηγαίνω συχνά και κάτω στην Ιταλία και τα λοιπά, χαίρεσε πώς σέβονται οι οδηγοί αυτοκινήτων. Ναι. Πραγματικά αυτό το έχω ζήσει κατ' επανάληψη. Το καλό είναι ότι εκεί σε σέβονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί, όχι μόνο οι... Αυτό είναι αλήθεια. Ξαναπες το. Είναι μια αλήθεια αυτό. Όλοι τους έχουν μια παιδεία. Χάρηκα πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ενημέρωση. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη με τον Βασίλη Ζέρβα. Το λεωφορείο πήγαινε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Είχε 18 επιβάτες. Υπάρχει ένας νεκρός, 14 τραυματίες. Το ΙΧ προσπάθησε να προσπεράσει το λεωφορείο, κατευθυνόμενο και αυτό προς Θεσσαλονίκη. Συγκρούστηκε με το φορτηγό, το οποίο φορτηγό συνέχεια έπεσε πάνω στο λεωφορείο. Είναι έτσι, Βασίλη? Έχουμε τον Βασίλη Ζέρβα? Ναι, δεν τον έχουμε ακόμα. Αυτά είναι τα κακά μαντάτα, σε ένα σημείο που επανειλημμένα έχασαν τη ζωή τους, έχουν εκτυλιχθεί απίστευτες τραγωδίες με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και με τα παιδιά από το Μακροχώρι, αν θυμάστε, έξω από τη Βιβέρεια. Ήταν μια τραγική εμπειρία για μένα. Επέστρεφα από το Ιράκ με τα αυτοκίνητα, από τα τζιπ, είχα μπει από την Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα. Πήγα με τους φίλους μου να πιω μια μπύρα έξω από το Κιλκής. Και μου τηλεφωνούν έξω από τις Σέρες και μου λένε τρέχα γρήγορα, έχει γίνει μακελιό, από μακελιό σε μακελιό. Προσπαθούσα να ξεχάσω τις εικόνες των βομβαρδισμών στο Ιράκ και πήγα εκεί και είδα τις ίδιες εικόνες. Τα απίστευτα δηλαδή. Λοιπόν, Βασίλη. Ναι, έχουν βγει και πρώτες εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη. Να τις δούμε λοιπόν. Θα δούμε τις εικόνες λοιπόν. Είναι το λεωφορείο του ΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Εκτελούσε το δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Είχε 18 επιβάτες. Στην ίδια διαδρομή ακολουθούσε και το ΙΧ, δηλαδή και αυτό είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Επιχείρησε το ΙΧ να προσπεράσει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Συγκρούστηκε με τοπικά με μια νταλίκα η οποία είχε βουλγαρικές πινακίδες. Και στη συνέχεια η νταλίκα έπεσε πάνω στο λεωφορείο. Αποτέλεσμα αυτής της καραμπόλας ήταν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια ένας νεκρός και 14 τραυματίες. Οι πληροφορίες λένε ότι οι 4 τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ένας μάλιστα εκ των οποίων είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της Λάρισας και δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Πρέπει να πούμε ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού έχει ολοκληρωθεί, όπως μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική. Στο σημείο βέβαια η κυκλοφορία έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γίνεται από παρακαμπτήριους δρόμους. Μάλιστα. Μόλις έφτασε και ένα μήνυμα στο email του Zoogla.gr και της εκπομπής Κίτρινος Τύπος. Καλησπέρα, θα ήθελα να καταγγείλω ένα συμβάν που έχει σχέση με ατύχημα που μόλις... Με το ατύχημα μόλις έγινε στα Τέμπη. Το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης επιστρέφαμε στη Θεσσαλονίκη από τα Τρίκαλα με λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Ήθελα λοιπόν να σας πω πως ακριβώς στην περιοχή των Τεμπών, που ο δρόμος είναι πολύ στενός, ο οδηγός έτρεχε πάρα πολύ. Ήταν εντελώς απρόσεκτος, καθώς περνούσαμε ξυστά από τις νταλίκες και τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν
στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι άδικο να χάνονται τόσες ζωές. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, δεν είναι. Ξέρετε, είναι θέμα πειθαρχίας και είναι θέμα οδικής παιδείας. Θα σας πω μόνο αυτό. Στη Γερμανία δεν υπάρχει όριο ταχύτητας. Θες να πας με 300, με 300. Έχεις την ευθύνη όμως πως οδηγάς. Μόλις δείτε στη Γερμανία ταμπέλα, έτσι, που δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, λόγω του ότι συμμετέχουν στην Τρόικα και στο μαρτύριο των Ελλήνων. Ζητώ και συγγνώμη από την καλή μου σύζυγο που είναι Γερμανής, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι, ευτυχώς για αυτούς, είναι τόσο πειθαρχημένοι που δεν μπορεί να το βάλει ο νους του ανθρώπου. Βλέπεις πινακίδα, λέει 60, πηγαίνουμε 59 οι Γερμανοί. Άμα δεις 60 και 1 είναι ή Τούρκος ή Έλληνας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι Γερμανός. Μπαίναμε με το αυτοκίνητο στη Ζυρίχη, 4 η ώρα το πρωί, και μου λέει, Κιμ, κόψε γιατί τραβάνε τα φλάς, μου λέει, θα φάμε 100 πρόστιμα. Της λέω, ποια φλάς, ήταν που αναβοσβή, μου λέει, κάμερες. Της λέω, οι παπαράτσινοι μάθανε ότι ήρθαν οι διάσημοι στη Ζυρίχη και τραβάνε φωτογραφίες. Ναι, αυτή είναι η συμπεριφορά μας. Εντάξει, σου λέει, πήγαινε με 40, πας με 45, τραβάει φωτογραφία. Είναι πειθαρχημένοι άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν, γιατί σήμερα, τώρα ας πούμε, θα μπορούσαμε να συζητάμε πιο ευχάριστα. Υπάρχει ένας νεκρός, 14 τραυματίες, πολλοί από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες, αλλά να δούμε και λίγο το θέμα των υποδομών. Δηλαδή, είχαμε ήδη στα Τέμπη το ατύχημα με τα παιδιά από το Μακρυχώρι. Τι άλλο χρειάζεται πια για να καταλάβει η ελληνική πολιτεία ότι θα πρέπει κάποια σημεία των δρόμων, κάποια τέτοια προβλήματα. Τίποτα, αγαπητέ μου φίλε, έχεις δίκιο απόλυτο. Επιτρέπεται η Ελλάδα να συνδέεται με τα Τέμπη, η Βόρεια Ελλάδα, με την Αθήνα? Επιτρέπεται να ξεκινάς από την Αθήνα σε εθνικό δίκτυο με 4 λωρίδες, να γίνονται 3, 2, 1 στη Στυλίδα, να ανοίγει πάλι ο δρόμος, να παίρνεις φόρα, να τρέχεις, να φτάνεις στα Τέμπη να κόβεις, να ανοίγεις πάλι, να φτάνεις στον Πλαταμόνα να κόβεις. Τι τελειώνει? Τελειώνει όπως... επιτέλους. Τι τελειώνει αυτή την εβδομάδα? Πότε στη Βουλή. Επιτρέπεται στο Μαλιακό να κάνουμε ολόκληρο κύκλο? Αντί να έχουν κάνει μια γέφυρα, θα γλιτώναμε 30-40 χιλιόμετρα. Όπως είπαμε πριν για τη Γερμανία, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα και το μοναδικό άγχος στον δρόμο που οδηγούσα ήταν με πάρει ο ύπνος από την ευθεία. Με πάρει ο ύπνος από την ευθεία. Ένα αυτά σχόλιο. Είναι τα μαντάτα. Ξέρω από πριν για τα για όσα έρθουν. Για όσα από τον αγαπητό και σεβαστό καθηγητή, κύριο Παπασταϊκού. Εγώ καταρχήν θέλω να εκφράσω τις ευχές μου να έχουν ταχεία ανάρρωση οι τραυματίες και να περιοριστούν οι ανθρώπινες συνέπειες σε αυτή που σε κάθε περίπτωση η απώλεια και μιας ζωής είναι αναπλήρωτη. Όμως, ας συνομολογήσουμε όλοι ότι όσο υπάρχει αυτή η κανιβαλική οδική συμπεριφορά των συμπολιτών μας, τέτοιου είδους γεγονότα δεν θα είναι τα τελευταία. Οι υποδομές βεβαίως παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν καταστεί ένας μηνόταυρος, θα έλεγε κανείς, για την ελληνική κοινωνία, αλλά εάν λάβουμε υπόψη μας ότι όλα τα τροχαία ατυχήματα κατά τον μείζωνα λόγο συναρτώνται με την ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς, ας καταλάβουμε ότι είναι ώρα να πειθαρχήσουμε στους κανόνες οδικής ασφάλειας. Τώρα, σε ό,τι ακούστηκαν προηγουμένως από τον κύριο Παπασταϊκούδη, θέλω μόνο ένα σχόλιο να πω, μιας και αναφέρθηκε στον διαφωτιστή μας, τον κύριο Κοραή. Εγώ δεν θα ήθελα να του θυμίσω τι, για παράδειγμα, είχε αναφέρει και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Σουρής. Τρεις καθηγητές, τρεις πάει πατρίς. Το λέω αυτό με την έννοια ότι καλό θα είναι να μην γίνονται γενικεύσεις. Βεβαίως θα συμφωνήσω και θα υπερθεματίσω στις επισημάνσεις του που έχουν να κάνουν με φαινόμενα παθογένειας και επιπλέον, γιατί όχι, και συμπεριφορές εγκληματικές από εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου. Με κανέναν τρόπο όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε γενικεύσεις ότι όλοι όσοι συγκροτούν το πολιτικό σύστημα, ένας εκ των οποίων... Τι γενικεύσεις? Επιτρέπεται 300 βουλευτές, ούτε ένας να μην βρεθεί, να έχει μερικοί δηλαδή βρέθηκαν, ξέρω,
Να μην πείτε, δεν τρέπεστε ρε γαϊδούρια. Ο κόσμος πεινάει. Και εσείς θέλετε να φορολογείτε μόνο το 30% του εισοδήματός σας. Εγώ αν ήμουν μέσα στη Βουλή, θα τους έλεγα, είστε τα μεγαλύτερα γαϊδούρια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είναι εύκολο αυτό καταθέτω, να το λέμε, όχι. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, θα κατέθετα τη βουλευτική μου ιδιότητα, θα επαρετούμε και θα έλεγα, γεια σας, πάω έξω με τον κόσμο που υποφέρει. Θαυμάσια. Έτσι. Αυτό άρα, δεν λοιπόν, έπρεπε να κάνετε. Θα σας απαντήσω, αν μου δώσετε την ευκαιρία ένα λεπτό μόνο. Δεν μου απαντάτε, μου λέτε, βεβαίως, αλλά ήμουν μου ευθέως, κάνετε. Ευθέως θα σας απαντήσω. Και... είναι μύθος, κύριε Τρανταφυλόπουλε, ότι οι Έλληνες βουλευτές αμείβονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι προκλητικός. Βεβαίως, αν λάβει υπόψη του κανείς ότι τα 6.280 που είναι ο μισθός του βουλευτή συγκρινόμενο με τα επιδόματα πείνας, ανεργίας και πόσο μάλλον με ένα μεγάλο κομμάτι γιατί της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν λαμβάνει καν γιατί ούτε πρέπει, ένα επίδομα. Με τι πρέπει να τα συγκρίνουμε. Όχι, ακούστε κάτι. Μα... εγώ είμαι από αυτούς που έλεγαν ότι είναι λαϊκισμός. Αν θέλετε να ολοκληρώσω συζητάς... και θα καταλάβω. Μισό λεπτό κύριε Ταβλούρε. Έλεγα ότι είναι λαϊκισμός να ψέγει στον βουλευτή γιατί παίρνει αυτό το ποσό. Εάν ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του πρέπει να έχει μια δυνατότητα οικονομική να δρά ανεξάρτητα. Όταν όμως η χώρα βρίσκεται σε οικονομικό πόλεμο κάτω ωραία. Από το δυσβάστακτο ζυγό της Τρόικας, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Θαυμάσια, συμφωνώ και μπορώ να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη προς την κατεύθυνση αυτή είναι, κύριε Τρανταφυλόπουλε, για να δοθεί απάντηση από διαστόματος του Προέδρου της Βολής προχθές σε ανάλογες αναφορές κάποιων κυρίων οι οποίοι έχουν καταστήσει, έχουν μάλλον αναλάβει έναν τακτικισμό λαϊκίστικο ότι δεν αποδέχονται το μισθό, ότι παίρνουν πολλά και διάφορα άλλα. Θέλω λοιπόν να σας πω εγώ, είμαι από αυτούς που συμφωνώ ότι ο μισθός του βουλευτή σήμερα κάτω από τις παρούσες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία μας δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί πρόκληση. Δεν θα καθίσω να αιτιολογήσω ότι τα 6.200 τι μπορεί να σημαίνουν για έναν βουλευτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στα ζητούμενα της κοινωνίας. Όχι, θα σας πω μόνο, δεν θα μόνο, το, μόνο ένα στοιχείο. Γιατί είναι βλασφημία. Την ίδια ίδια με κανέναν τρόπο δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω με κανέναν τρόπο, κύριε Τρανταφυλόπουλε. Πρέπει να αντιμετωπίσουν την ΔΕΗ. Ωραία, αλλά τότε. Ας μας πει ο κύριος καθηγητής, μιας και λέει ότι βιώνει στη Γερμανία, ποιος είναι ο αντίστοιχος μισθός όχι του Γερμανού, αλλά ακόμη και του Αλβανού. Και ας μας πει με ποιον τρόπο και αν αυτό περιποιεί εμείς το έθνος μας, όταν ζούμε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός για τα υπηρεσιακά του ταξίδια ακολουθεί το δρομολόγιο της γραμμής αεροπορικές εταιρείες και οι αντίστοιχοι υπουργοί και το σύνολο των Ελλήνων βουλευτών που είναι υποχρεωμένοι για λόγους κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων προς την Ευρώπη, όταν φτάνουν στον προορισμό τους να επιλέγουν ξενοδοχεία τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, επειδή ακριβώς έχουν προσαρμοστεί οι δαπάνες της Βουλής σε αυτές τις ανάγκες. Καλά, καλά, παρά εντάξει, αυτά, όχι, δεν λέμε με κανέναν κύριε τρόπο. Κύριε Λάμπρου, ακούστε λίγο, κύριε Λάμπρου, ένα λεπτό. Είναι όμως λαϊκισμός και να γενικεύουμε. Δεν αποτελεί ούτε καμόρα, ούτε συμμορία η Βουλή, αλίμονο. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είπε μεταξύ άλλων και αυτό ο κύριος καθηγητής. Εάν πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει χαρακτηριστικά συμμορίας, αλίμονό μας. Λοιπόν, έχει χαμένα αντανακλαστικά, χαμένη αξιοπρέπεια, χαμένη τιμή. Η τιμή τους και η αξιοπρέπειά τους βρίσκεται κάτω από τα έγκατα της γης. Διότι αν την είχαν, αύριο το πρωί, προχθές το πρωί, θα είχαν υπογράψει όλη μια απόφαση ότι θα παίρνουμε 1.000 ευρώ. Όσα μπορεί να πάρει ένας μέσος εργαζόμενος σήμερα σε μια καλή επιχείρηση, γιατί οι καλές επιχειρήσεις μπορεί να σου δώσουν κανένα χιλιάρικο. 2.500 είναι οι βενζίνες του μόνο το μήνα του βουλευτή. Να πάει να κάνει άλλη δουλειά. Τότε να αποδώσουμε αυτό το προνόμιο στους έχοντες. Σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να διαθέτουν εξιδίων. Όχι, δεν θα το δώσουμε στον επάγγελτο. Παρακαλώ, κύριε Λάμπρου. Υπάρχει αυτή η πλευρά η οποία υπόθηκε προηγουμένως. Εγώ συμφωνώ ότι το ποσό του, η αποζημίωση που παίρνουν οι βουλευτές είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρετε, δεν είναι όταν αποζημίωση. Δεν είναι καν 6.500, είναι παραπάνω. Στην πραγματικότητα είναι παραπάνω με τα επιδόματα. Όχι τα επιδόματα. Και λοιπά, πάει στο 8, ναι, το ξέρω, όλα αυτά λέω. Πάει παραπάνω, κατά πολύ. Σαφώς πάει παραπάνω. Και είναι και πράγματι πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι και τα άλλα προνόμια τα οποία έχουν οι βουλευτές. Πρέπει να πληρώνονται οι βουλευτές. Πρέπει να πληρώνονται οι βουλευτές. Πρέπει. Διότι αλλιώς θα πέσουν, δεν λέω για αυτά τα ποσά. Γιατί αλλιώς θα πέσουνε το πολιτικό σύστημα και έχει πέσει σε μεγάλο βαθμό. Μισό λεπτό όμως, αν μου επιτρέπετε. Στις δαγκάνες των μεγάλων συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων. Ωστόσο, αυτό, κύριε Λάμπρο, σε εσάς θα επιστρέψω. Ναι, ναι. Αυτή είναι η εικόνα ζωντανή που έχουμε τώρα. Θέμα...
από το χώρο του δυστυχήματος, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Είναι από το Άστρα, το κανάλι του Βόλου, που πέρυσι συνεργαζόμασταν κιόλας για τη μετάδοση εκπομπής μας στην περιοχή εκεί. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, που βλέπουμε 15 τραυματίες, λοιπόν, με ειδοποιούν συνολικά, ο ένας ο νεκρός. Και αυτή είναι η κατάσταση, βλέπετε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πάλι καλά. Μπορεί να πει κανείς με τις εικόνες που βλέπουμε. Αυτά λοιπόν, και να επιστρέψουμε στην κουβέντα. Κύριε Λάμπρου, συνεχίστε. Επειδή υπόθηκε και από εσάς, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, και για τους βουλευτές της αριστεράς. Δεν λέω ότι οι βουλευτές της αριστεράς είναι απάλλο κόσμο. Όχι, αλλά σκοτώθηκα εδώ με έναν. Ναι, διότι... δεν ξέρω ποιον. Είχε... ε? Από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δυστυχώς. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Και σας είπε ότι δίνει ότι τα λεφτά στο κόμμα, ναι, αφού σας είπε. Ναι, ότι... μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μα, το έχω διότι το δεν ισχύει. Ναι. Διότι δεν ισχύει. Θα σας πω που δίνει τα λεφτά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η βουλευτήρα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση και της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή, συλλογική απόφαση του κόμματος. Τα λεφτά, ένα πολύ σημαντικό ποσό, μπορώ να σας πω και ακριβώς ποιο είναι, θα δίνει στις δομές αλληλεγγύης. Ποιες είναι οι δομές αλληλεγγύης που ξεφυτρώνουν σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έρχομαι από μια τέτοιου είδους συνάντηση, δηλαδή πριν έρθω στο στούντιο. Στις δομές αλληλεγγύης για τροφή, στις δομές αλληλεγγύης για τη στέγη, σε κοινωνικά, κοινωνικά ιατρία και κοινωνικά φαρμακεία. Δεν τους έχετε τέτοιες βουλευτές, άμα δεν μπορούν να εκφραστούν και να πούν και να λένε στο κόμμα, γιατί ο άλλος ακούει μα κόμμα. Μα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και δηλαδή, αν ας πούμε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ή κομματικός στέλεχος, σας είπε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ... Βουλευτής και στέλεχος, γιατί... Είναι η υποκρισία αυτό, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, να μην υπηρετούμε αυτή τη λογική, γιατί δεν προσφέρουμε υπηρεσία στη δημοκρατία. Μεγάλη κουβέντα. Είχαμε πει λοιπόν και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι τα λεφτά είναι πολλά. Όχι μόνο και τα σημερινά δεδομένα, και για τα χθεσινά δεδομένα, για να συνοηθούμε. Εγώ δεν τα έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τόσο χρήμα δεν το έχω πιάσει ποτέ, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει το χρώμα του, ενώ μαζεμένο. Είναι πολλά και για τα προκρίσεις δεδομένα. Είναι πολλά λοιπόν. Συγκρινόμενα μάλιστα με το αποτέλεσμα. Μα δεν το... και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι... εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι βουλευτές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες. Ο συμπαθής, φιλόλογος, απολύτως συμπαθής και κατανοώ και τη σκέψη του, είπε ότι είναι όλοι επαγγελματίες. Μια συντεχνία. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προκύπτουν, μπαίνουν στην βουλευτή. Επειδή σας αντιλαμβάνομαι. Ναι. Κρίμα που δεν σας έχω γνωρίσει τόσο καιρό, γιατί είστε ωραίος συνομιλητής. Είχαμε κάνει μια εκπομπή εδώ, ναι, το 2008. Αλλά... Από το 8 μέχρι δεν υπήρχε. Για τις φυλακές. Και ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πρόκριστο. Υπήρχε, λοιπόν, αλλά ήταν πιο χαλαρή. Ήταν χαλαρή συμμαχία. Ότι όταν μπορείτε και μεταφέρετε στον κόσμο κάποια πράγματα χωρίς επικοινωνιακά τρίκ, γίνεστε συμπαθείς. Όταν τώρα ο άλλος έρχεται εδώ πέρα και σου λέει, πετάει την αλούμπα ότι πάντα λεφτά στο κόμμα. Ήταν τρομερή εντύπωση. Δηλαδή. Ναι. Και του είπα, κύριε, τι μας ενδιαφέρει το κόμμα σας. Εγώ μπορεί να σας ψηφίζω, μπορεί να μην σας ψηφίζω. Είναι σαφές. Αλλά τα χρήματα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Είτε είναι στο κόμμα σας, είτε δεν είναι. Εμείς τα επιστρέφουμε λοιπόν. Αυτή είναι η λογική που κατάλαβα θα πει. Τι λέτε. Επιστρέφουμε τα χρήματα στο κατάλαβα ελληνικό λέτε, λαό αλλά... σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αλλά όμως έπρεπε, επειδή τιμώ τη δημοκρατία και θεωρώ ότι όσα ελαττώματα κι αν έχει. Αυτή μόνο υπάρχει ως λύση και τίποτα περισσότερο. Έτσι. Τιμώ τη δημοκρατία γιατί η συμμετοχή είναι δημοκρατία και τα υπόλοιπα είναι αρλούμπες, αλλά πρέπει να την προστατεύσουμε και, όμως, και πρέπει να περιφρουρήσουμε αυτό το άβατο που λέγεται δημοκρατία από τους διάφορους αλητήριους οι οποίοι περιφέρονται με τη Σαμσονάιτ από εδώ και από εκεί και την ακυρώνουν κάθε μέρα. Κάντε μου λοιπόν τη χάρη τώρα να πάμε σε μια περίπτωση εδώ που λέγαμε, συζητούσαμε για τους εφοπλιστές, μετά θα έρθουμε πάλι σε εσάς, θα επιστρέψουμε πίσω. Λέγαμε λοιπόν ότι προημερών συνελήφθη ο Λουκάς Χτιστάκης εφοπλιστής. Θυμάστε τι έγινε στο ελληνικό χρηματιστήριο, όταν είχα τολμήσει να πω ότι το χρηματιστήριο ήταν εδώ, φώναζαν, ανέβαινε 5-6 χιλιάδες μονάδες ότι θα φτάσει στις 10. Βγήκα λοιπόν στον Αντένα και είπα ότι το χρηματιστήριο βάσει των ενημέρωσης που έχω και για την ελληνική οικονομία ότι θα πέσει κάτω από τις χίλιες μονάδες με απείλησαν με αγωγές και μηνύσεις. Αυτά τα καθαρματάκια και τα παπαγαλάκια τα οποία ορισμένα εξ αυτών κυκλοφορούν ακόμα δημοσιογράφοι δηλαδή στη τηλεόραση και λένε τις αρλούμπες που λένε. Ότι πάμε καλά, ας πούμε.
Ναι, ότι πάμε καλά. Το χρηματιστήριο φυσικά έπεσε κάτω από τις 1000 μονάδες. Εγώ δεν ήμουν προφήτης. Ο πρώτος, ο οποίος ανέφερε προ Χριστού την κρίση και την περιέγραψε όπως είναι σήμερα, δεν είναι ούτε Αμερικανός, γιατί υπήρξε και Αμερικανός, ούτε Αυστραλός, ούτε Γάλλος. Είναι Έλληνας. Ο Σπύρος ο Κομίνης, ο δημοσιογράφος. Το κείμενό του στην εφημερίδα μας τότε το έχω επαναδημοσιεύσει πολλές φορές. Και ο Κώστας ο Κόλμερ, ο δημοσιογράφος. Ο συνάδελφος. Σπύρος ο Κομίνης ήταν πολύ νωρίτερα, τα είπε αυτά, όταν δεν υπήρχε καν υποψία κρίσης. Γι' αυτό να μην λέτε οι δημοσιογράφοι, σας τα είπαν ποτέ, και επειδή θέλω να τον τιμήσω δημόσια, ο Σπύρος ο Κομίνης έγραψε ένα ολόκληρο δισέλιδο και μάλιστα αυτό είχε εκνευρίσει πολλοί τους συνεκδότες μου τότε και ήθελαν να του πάρουν και το κεφάλι. Βέβαια ζούσαν και αυτοί το δικό τους όνειρο και τη δική τους ευημερία. Εγώ λοιπόν τον τιμώ δημόσια γιατί λειτουργήσε ως δημοσιογράφος και είπε την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είπαμε για τον Λουκά τον Κλειστάκη. Τον πιάσαν στη Γερμανία, αεροπλανάκι έξω. Στο χρηματιστήριο εδώ έγινε η μεγάλη κλοπή του τρένου. Συμμετείχαν δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Έβαζαν την επιχείρηση στο χρηματιστήριο, τσίμπαγαν τα λεφτά από τον κόσμο, έπαιρνε ο κόσμος μετοχές, αγόραζε μετοχές με 100 ευρώ και κατέληξες να τις πουλήσεις με 0,20, με 20 cents. Πρόσφατα αποχώρησε από το χρηματιστήριο και το συγκρότημα Λαμπράκη, έτσι δεν είναι? Το οποίο με τρόπο πομπόδι μπήκε στο χρηματιστήριο, χύμιξε ο κόσμος να πάρει τις μετοχές, Λαμπράκης είναι αυτός εξουσία. Ναι, άλλαξε και εποχή άλλο... βέβαια. Ορίστε. Άλλαξε η εποχή. Έχουν καταγραφεί εντωμεταξύ υποαξίες, έχει πτωχεύσει η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που λέτε για το ΔΟΛ, χωρίς να θέλω να υπερασπίσω την αξία του ομίλου, έχει συμβεί, θα μπορούσε να το πει κανένας, για τον όμιλο της οποιασδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Δηλαδή οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις σήμερα όλων των εταιριών των εισηγμένων, αν τις δεις με τα μεγέθη εκείνης της εποχής, είναι άλλου για αλλού. Κύριε Τσαγκάρη, δεν είναι ο μόνος. Και εγώ συναντιέμαι με τον Ψυχάρη και τρώμε καμιά φορά μαζί. Αλλά την αλήθεια δεν μπορώ να μην Εγώ δεν την έχω την τιμή αυτή, αλλά το θέμα των υποαξιών υπάρχει. Λέω, κλοπή του τρένου. Το λέω και στον αγαπητό Σταύρο και σε όλους, διότι όταν είσαι δημοσιογράφος δεν μπορεί να χαϊδεύεις τα αυτιά της μάνας σου και των φίλων σου ή των γνωστών σου. Να πω λίγο κάτι. Κλοπή του τρένου. Όταν μπαίνει ο κόσμος και καταθέτει τα χρήματά του. Ναι. Και κατορθώνει σε αυτή την εταιρεία που μπήκε ο άλλος με τόσα πολλά χρήματα να την... Το σύστημα, κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και πολύ περισσότερο τα συγκροτήματα τύπου για την κατάντια αυτού του τόπου. Ας έλεγαν την αλήθεια, ας μάζευαν τα δικά τους οικονομικά, να τους σέβεται σήμερα. Αυτό που λέτε είναι ένα άλλο κορυφαίο κεφάλαιο. Εγώ αναφέρομαι στη χρηματιστριακή. Δεν είναι κορυφαίο κεφάλαιο. Αυτό είναι κορυφαίο που λέτε. Ίσως ήταν ο ρόλος του καθοδηγητή. Διακυβέρνηση σημείται η κλοπή, η μεγάλη κλοπή του τρένου. Ρόλος του καθοδηγητή. Είστε, κύριε Δαμπλούρα, αυτά είναι κόλπα ασφαλίτικα τώρα. Θα σας την πω αλλιώς. Γιατί ο Καραμαλής δηλαδή τι έκανε. Ο Καραμαλής ανέβηκε πάνω και είχαμε 50 σκάνδαλα την εβδομάδα. Την προοπτική της επένδυσης στο χρηματιστήριο. Και πώς βρέθηκαν αχειράνθρωποι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, οι οποίοι κατέστησαν μεγαλοεπιχειρηματίες. Πάνω από το πτώμα της οικονομίας ελληνικής και από τα βάσανα του κόσμου. Είχε ταυτότητα αυτή η υπόθεση. Πρέπει να σιωπούμε. Ο Καραμαλής ήταν ο πρώτος που πυροβόλησε, ο δεύτερος ήταν ο Γιωργάκης και πάει λέγοντας, κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών από όλους αυτούς. Ξεχάστε το. Κανένας και ο κόσμος δεν το τρώει το παραμύθι. Αυτά που λένε, ακούστε, βγήκαν ορισμένοι και τραγουδάνε ότι κάνω πάντα στη Χρυσή Αυγή και κάτι τέτοιες αρλούμπες. Εγώ έχω εκφράσει επανειλημμένα την απέχθειά μου σε οτιδήποτε χρυσαυγήτικο ακροδεξιό και στην συνοτροπία αυτή, την αθλειότητα αυτή να κλωτσά στους φτωχούς μετανάστες δυστυχισμένους γιατί νομίζεις ότι θα σώσεις την πατρίδα και κοροϊδεύεις τους άλλους δυστυχισμένους. Τους συνανθρώπους μας Έλληνες που είναι στην ίδια γειτονιά για τους πλάκουσε το τσουνάμι της μετανάστευσης, εγώ με συγχωρείτε πολύ, το θεωρώ απάτη. Αλλά το δικαίωμά μου να δημοσιογραφώ, να φιλοξενώ οποιονδήποτε θέλω και να βγάζω τις διαδικτυακές ψηφοφορίες που γίνονται στο Zoogla.gr, το θεωρώ αδιαπραγμάτευτο, ό,τι και αν λένε οι άνθρωποι αυτοί.
Και να ξέρετε ότι όσο περισσότερο βγάζεις τον Χρυσαυγίτη, τόσο περισσότερο εκτίθεται. Όσο περισσότερο τον κρύβεις, συμφωνούμε, τόσο περισσότερο ο άνθρωπος αυτός γίνεται μύθος. Βγάλτε τους να πάρουν θέση να μιλήσουν. Γιατί τους κρατάτε από πίσω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν κινδυνεύεται από τον Χρυσαυγίτη, από το ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύεται, γιατί θα γίνει κυβέρνηση. Και εγώ φοβάμαι τις εξουσίες, αυτούς που θα γίνουν κυβέρνηση και εξουσία. Δεν κινδυνεύεται από τον Χρυσαυγίτη. Από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία κινδυνεύεται, που είναι κυβέρνηση. Γιατί ο Χρυσαυγίτης δεν είναι εξουσία, είναι σύμπτωμα των καιρών. Είναι 3%, 0,5% πόσο ήταν. Και αυτό το νούμερο που έφτασε, το έφτασε γιατί το μετέφρασε η αγανάκτηση και ο θυμός του κόσμου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστια ευθύνη, και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, και τα αριστερά κόμματα. Γιατί έδωσαν την αίσθηση ότι έγιναν συστημικά και οι νέοι άνθρωποι στράφηκαν εκεί πέρα. Πρέπει να το καταλάβουμε, αν δεν κάνουμε την κριτική από τα αριστερά, θα φάμε τη σφαλιάρα από τα ακροδεξιά. Είναι νόμος της φύσης αυτός. Εμείς να κάνουμε ως αριστερά την αυτοκριτική μας, γιατί προφανώς έχουν γίνει λάθη και από τη δική μας την πλευρά και σε σχέση με το φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού, εδώ στην Ελλάδα εννοώ. Αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε στο εξής. Νομίζω ότι το φαινόμενο του ναζισμού, και όχι νέο ναζισμού, τι είναι το νέο ναζισμό, ναζισμός είναι. Το λένε και οι άνθρωποι από μόνοι τους, ναζιστές είναι. Είναι. Όχι, τώρα δηλώνουν εθνικιστές. Ακούστε, κύριε Λάμπρο. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να δηλώνει επειδή, ακούστε, κύριε Λάμπρο, πιστέψτε με. Επειδή γνώρισα στην Ιταλία και στη Γαλλία τους πραγματικούς φασίστες, οι οποίοι είναι τρομεροί και επικίνδυνοι, η δική μας εδώ πέρα είναι καρικατούρες, όπως είναι και όλο το σύστημα καρικατούρα. Δεν κινδυνεύουμε από δάφτους. Εγώ θεωρώ νίκη να βγαίνει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης στην εκπομπή μου και να λέει δεν είμαστε ούτε ναζί ούτε ακροδεξί. Είμαστε εθνικιστές. Ακόμα και αυτό αν έχουμε πετύχει, τουλάχιστον από σεβασμό στα ιερά και στα όσια να μην λένε τα καραγκιοζηλίκια του Μιχαλολιάκου με τα χέρια χάιλ και ιστορίες. Είναι κάτι, αλλά. Όταν αυτή η ομάδα. Σόν και καλά πρέπει να τους στέλνουμε ναζιστές. Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω να τους στέλνουμε σόν και καλά. Οι ίδιοι αυτό που ακούγονται. Οι ίδιοι λένε. Αυτοορίζονται. Δεν αυτοορίζονται πλέον. Μέχρι πρώτη. Μέχρι πρώτη. Όχι. Μέχρι πρώτη. Ω εθνικοσοσιαλιστές. Το κατάλαβαν τον κόσμο και αυτοί. Λοιπόν, κυρίως όμως πρέπει να δούμε τι κάνει η Χρυσή Αυγή. Γιατί αυτοί που συμμορία. Αυτοί που προσδιορίζονταν ως σοσιαλιστές ήταν σοσιαλιστές. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά πώς έκανε άλλη ιστορία. Αν εσείς όμως συνομιλείτε ισότιμα, εσείς, ο Τριανταφυλόπουλος ο Μάκης, που σας εκτιμούν, που σας σέβεται ένας κόσμος, και λένε ο Τριανταφυλόπουλος το είπε. Το έχετε ακούσει προφανώς. Και συνομιλείτε ισοτίμως, ισότιμα, με τα παιδάκια του Χίτλερ, με αυτούς που παίζουν ενδεχομένως, που κατά τη γνώμη μου δεν παίζουν. Είναι πραγματικός κίνδυνος, είναι επικίνδυνοι. Διότι είναι επικίνδυνοι τα βράδια, την ώρα που εσείς και εγώ κοιμόμαστε. Και βγαίνουν στα σοκάκια. Και χτυπούν αυτό που λέγατε προηγουμένως. Αυτά που είπατε. Ακριβώς, το τυπογράφο. Προσωρινά, προσώρας. Μακάρι να κοπούν, διότι είναι πραγματικά τα θύματα. Δεν τους τα κόψε η φυλάκη του Μιχαλολιάκου. Αυτά τους έδωσαν φτερά πολλά. Ξέρετε γιατί κόπηκαν οι μαγιές. Οι μαγιές κόπηκαν γιατί κατάλαβαν ότι ο πολιτικός τους στάφος είναι να σκοτώνουν, να βαράνε, να δέρνουν και να συμπεριφέρονται βία. Μπήκαν και αυτοί λοιπόν στο παζάρι, κατάλαβαν πώς γίνεται η δουλειά. Και τώρα εμφανίζονται ως αγγελούδια. Ξέρετε, δεν, εγώ, θα τα πούμε σε λίγο να κάνω ένα διάλειμμα. Να την κάνουμε την κουβέντα. Ναι. Εγώ πεθαίνω για την κουβέντα όσο και για το ρεπορτάζ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε για πολύ λίγο για να προλάβουμε και ένα κομμάτι από τις φυλακές που σας είπα. Στην περίπτωση του κυρίου Οικονόμου, όπου εδώ έχω την μήνυση που έχει γίνει από το δικαστήριο που θα εκδικαστεί στο δικαστήριο του Μισούρι. Σας είπα νωρίτερα ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, έτσι. Είναι βαριά χαρτιά, βαριά ονόματα.
Λοιπόν, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πλούσιο βιογραφικό του εφοπλιστή, του κυρίου Οικονόμου. Είναι ένας από τους ισχυρότερους και το κατηγορητήριο, το οποίο είναι απίστευτο. Αλλά δυστυχώς τα έκτακτα σήμερα δεν θα μας επιτρέψουν να πάμε σε αυτό το θέμα, θα το κρατήσουμε. Αφού έχετε και εσείς μετοχές, θα σας έχουμε και στην επόμενη εκπομπή, θα έρθείτε πιο διαβασμένος. Α, όχι να μου λέτε εγώ κέρδισα. Τι εγώ κέρδισα, αυτοί όλοι οι Αμερικανοί οι οποίοι προσφεύγουν εναντίον του Έλληνα εφοπλιστή για την... Δεν απαγορεύεται να προσφύγει κάποιος εναντίον κάποιου άλλου. Δεν απαγορεύεται. Μα με συγχωρείτε, ξέρετε τι έλεγε ο κύριος Οικονόμου. Ναι, θα τα δούμε. Να τα δούμε. Θα στο κατηγορητήριο. Να τα δούμε αναλυτικά. Ευχαριστώ. Όχι, έχει σημασία. Τι θα δείτε. Θα γίνει και συνήγορος του κυρίου Οικονόμου. Τι θα δείτε. Στο κατηγορητήριο, λοιπόν, αυτό το οποίο είναι έτσι όπως το βλέπετε, αν πλησιάσει μια κάμερα. Σε ποια κάμερα, εδώ. Σε εσάς. Λοιπόν, πάμε σε άλλη κάμερα τώρα, κύριε. Εδώ πέρα τώρα. Το βλέπετε, λοιπόν. Είναι το δικαστήριο του Μισούρι. Εδώ είναι οι κατηγορούμενοι. Και είναι όλο αυτό εδώ, όλη η χαρτούρα που βλέπετε είναι η δικογραφία. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Δεν έχει μαγκές των ελληνικών κυβερνήσεων και καθεστώτων. Εκεί έγινε η δουλειά, η ζημιά, θα την πληρώσει την ύφη. Τα λέω καλά κύριε Κούρε. Είναι, λέω ψέματα. Καθόλου. Πήραμε στο γραφείο του κυρίου Οικονόμου Μούγκα. Κανένας. Ειδοποιήσαμε, βρε τον κύριο Οικονόμου να μας πει για αυτή την υπόθεση τι συμβαίνει. Εδώ συνεχώς βραβεία, ιστορίες, κάτι πλοία είδα στην εφημερίδα το Έθνος, μεγάλα γεωτρύπανα, έρχονται τα πλοία του Οικονόμου, γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Αυτό δεν είναι θέμα εδώ πέρα, όπου στη δεύτερη σελίδα γράφει μεταξύ άλλων ότι εμείς λέει που παρακολουθούσαμε τον κύριο Οικονόμου, όταν κάποιος, when someone asked, λέει, why is doing the deal, όταν τον ρωτήσαμε, λέει, γιατί έκανε αυτή τη συμφωνία, ο κύριος Οικονόμου απάντησε, because Americans are the dumbest investors, γιατί οι Αμερικανοί είναι οι πιο ηλίθιοι επενδυτές γύρω-γύρω και έχουν πολύ χρήμα, λέει, πολύ ρευστό. Ναι, αυτό... Α, κύριε Οικονόμου, άμα λέγατε τέτοια πράγματα στην Αμερική αυτό και σας λέει... κατέγραφαν, αυτό τότε... το λέει μια πλευρά. Να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Οικονόμου, βέβαια. Και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Δεν πήρατε τις μετοχές του. Πρέπει να μου λέτε τέτοια απόψε. Όχι, όχι, ερμηνείες. Εδώ είναι, εδώ. Εγώ ίσα-ίσα που αισθάνομαι περήφανος γιατί έχουμε έναν τόσο μεγάλο εφοπλιστή. Αλλά θέλω να δω εδώ, γιατί η δικογραφία λέει άλλα πράγματα. Τι συμβαίνει από όλα αυτά, να το δούμε στην επόμενη εκπομπή, να μην φτάσουμε, γιατί αυτά που διαβάζω εδώ πέρα είναι ο Θεός να σε φυλάει. Λέει στις 12 Δεκεμβρίου στο άρθρο του 2008 της εφημερίδας Wall Street Mana με τίτλο «Ο Τζόρτζ Οικονόμου κλέβει 160 εκατομμύρια δολάρια από την Dry Ships». Αυτής έχετε εσείς μετοχές. Εισηγμένη είναι η Dry Ships. Η Dry Ships, ναι. Πλήρωσε τον πρόεδρό της με 160 εκατομμύρια δολάρια για να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής να αγοράσει πλοία αυτού. Προχθές υπήρχαν σοβαρά άρθρα εναντίον του κυρίου Τσαμάζ, που είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ. Θέλω να πω το εξής: υπάρχουν ορισμένες επιχειρηματικές διαφορές, χωρίς να θέλω να αθωώσω σε καμία περίπτωση. Εδώ πάει στο δικαστήριο, δηλαδή. Πάει στο δικαστήριο, ναι. Πάει στο... Τον εγκαλούν κάποιοι οι οποίοι του κάνουν την αγωγή αυτή και πάει στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο δεν πας για πλάκα. Όχι, δεν πας για πλάκα. Το κατηγορητήριο δεν ισχύει. Δεν είπα ότι είναι, δεν είπα ότι δεν ισχύει. Οι άνθρωποι εδώ προσκόμισαν κάποια σοβαρά. Εγώ δεν είπα ότι δεν ισχύει, εγώ δεν είμαι δικαστής. Ιστορία. Για όνομα του Θεού. Α, τι, έτσι ασκείται δίωξη. Δεν είπα εγώ, δεν διάβασα το κατηγορητήριο. Ούτε μπορώ να αθώσω κανέναν εγώ. Εγώ ερμηνεία προσπαθώ να δώσω και να σημειώσω ότι έχει σοβαρές υποαξίες ναυτιλία αυτή την περίοδο. Λοιπόν. Ακούστε κάτι. Πάμε στο πρώτο κομμάτι των φυλακών, γιατί είχαμε πολλά θέματα. Είχαμε και το βιβλίο του Θαπατέρο. Πήδηξε ο Σαρκοζή, λέει, πάνω στο τραπέζι και είπε «Γα, τον Παπανδρέου». Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που γίνονται. Ψυχοπαθή. Και, ποιος. Ψυχοπαθή τον είπε. Όχι μόνο ψυχοπαθή. Του είπε κι άλλα, «Γα». Και τέτοια, για τον κ. Ταγανιάλη, του χύμιξε. Επειδή είπε ότι θα κάνει δημοψήφισμα ο Γιώργος για το... Για... Μακάρι να το έκανε. Πρέπει να το κάνει στην αρχή. Σε αυτό το τραπέζι έγιναν όλα. Που βλέπετε εκεί πέρα.
Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε και τα ΤΕΗ. Κοιτάξτε πόσα θέματα έχουμε εδώ στην κάμερα των... Το δείξουμε την Πέμπτη, το χρηματισμό του καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος περνάνε οι φοιτητές και τους παίρνει από 80 σε 130 ευρώ για να περάσουν το μάθημα. Και το έχουμε στην κάμερα. Ασύλληπτο. Το έχουμε παραδώσει την ταινία στον εισαγγελέα. Θέλετε να το δείτε. Κάνει κινητικότητα η κυβέρνηση μόνο στου διοικητικού υπαλλήλου. Πάμε στο θέμα. Πάμε στον καθηγητή. Την τέχνη τη διαπραγμάτευση εκτός από το μάθημά του διδάσκει καθηγητής ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στους φοιτητές του. Όχι στην τάξη, στο εργαστήριο, στο αμφιθέατρο, αλλά πίσω από την κλειστή πόρτα του γραφείου. Η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα. Έχει επιληφθεί η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Μας ειδοποίησαν ότι θα έρθουν για τα στοιχεία τα υπόλοιπα για να τον πιάσουν από αυτό το φόρο. Τίποτα. Κρατείται ο φάγελος. Τίποτα. Συγκεκριμένα διαπραγματεύεται το βαθμό που θα βάλει στο μάθημά του ανάλογα με το βαλάντιο του φοιτητή. Πήγαν οι φοιτητές και τον γράψανε. Κάποιοι δεν άντεχαν. Οι οικονομικές προτάσεις αρχίζουν να πέφτουν στο τραπέζι, καθώς οι σπουδαστές προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερο βαθμό με λιγότερα χρήματα. Δεν τρέπεστε, ρε. Τι να πει κανείς, πώς να τους πει, ε? Πάμε να το δείτε. Η τιμή τιμή δεν έχει, λέει ο λαός. Εν έτη 2013 όμως, το ρητό έρχεται να παραφράσει το θράσος καθηγητή ανώτερου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κεντρικής Ελλάδας και να το διασκευάσει ως εξής. Η γνώση τιμή δεν έχει και χαρά σε όποιον πορτοφόλι γεμάτο έχει. Ας περάσουμε λοιπόν στο προκείμενο. Καθηγητής ΑΤΕΗ διαπραγματεύεται τη γνώση των φοιτητών βαθμολογώντας έναντι αμοιβής, χωρίς ωστόσο να τον απασχολεί το κύρος των επαγγελματιών που καλείται να παραδώσει στην κοινωνία. Η σκηνή εξελίσσεται μέσα σε μια αίθουσα εργαστηρίου του Ιδρύματος. Φοιτητές μπαίνουν στην αίθουσα και αρχίσουν να διαπραγματεύονται με τον καθηγητή το χρηματικό ποσό που θα τους εξασφαλίσει ένα καλό βαθμό. Οι οικονομικές προτάσεις αρχίζουν να πέφτουν στο τραπέζι, καθώς οι σπουδαστές προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερο βαθμό με τα λιγότερα χρήματα. Ο τιμοκατάλογος ποικίλει από 80 έως 130 ευρώ. Αυτό που αλλάζει είναι ο βαθμός. Το βίντεο ντοκουμέντο που εστάλει στο Zoogla.gr αποδεικνύει ότι σε ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα της Ελλάδας, αν τα πορτοφόλια είναι γεμάτα, η γνώση περισσεύει. Πέρυσι ήταν δύο άτομα και τους είχες πει 120 και μετά σου πήγες 80. Κάτι τύπου δώσαν οκόδο, πήγαν μέσα 6 πάλι. Αυτή είναι ένας εξαμήνου μας. Ωραία, με τα κατασάρκο τι πάθουν. 8. Πώς όλες σας ετώσεις όλοι. 8. Και λίγο, όμως έφυγε όμως πέντε. Κοίτα, είμαστε εδώ. Σου δώσανε 150 και πόσο τους έβαλες. 10. Σου δώσανε 150 για δεκάρια. Τα παιδιά μπήκαν τώρα. Μπορεί να μην δεκαράκι τίποτα, να πάρουμε. Για πάρουμε δεκαράκι. Ωραία, 120, ένα δεκαράκι. Όλοι. Όλος ήταν δεκαράκι. Ας καθόλου να είστε εμείς εδώ οι πέντες. Ναι, πέντες. Να δώσουμε ένα κατασάρκο, εμείς πέντες, να δώσουμε ένα δεκαράκι. Σόλις από εσύ, τι, για ήταν εμείς. Μαζί μας, εσύ γνωστοί μας, εμείς τους φέραμε. Σε μου πει 150. Σε μου πει 150, λέω, άμα πάμε πιο πολύ μέσα, μπορεί να πέσει λίγο. Σε μου πει 150, λέω, άμα πάμε πιο πολύ μέσα, μπορεί να πέσει λίγο.
Αλλά του λέω να πάμε όλοι μαζί και να το κατεβάσουμε. Αυτό είναι. Κάντε 130 και άσε μόνο να κάνω ένα μετάλλι. Αυτό είναι. Για πεντάρες. Για πεντάρες. Για πεντάρες. Το με το στέση όλο το πόλο όσο το χαλάει θα και να πάει. Πολύ να κάνω καλή μέρα με κάποια αγκαλιά έτσι. Πολύ να αγκαλιά μην άρεσε. Το στέμα είναι σαν αγκαλιά που θα δάσκαλε. Έλα δε δάσκαλε. Δεν θα λες και τα χέρια που τώρα μην λέτε. Δεν θα έχω στέση να πούμε λες και πας να πάνε στα μπουζούγια που καλά είναι να πούμε για την κυρία που θα μας άρθα να δώσω. Στα μπουζούγια του λίγα θα λάγαμε. Εγώ δεν πρέπει να πούμε. Ναι, δηλαδή δεν κάτω μου στον δεύτερο. Στον καλό είναι στον έχουμε ξεφτύλει στην Ελιάκο. Ωραία, καλά. Παρισπαθώ να πάρεις 108. Για να πει 115 οι φίλοι σου. Και ποιο βέβαια και περιμένεις να πάρεις που δίνεις τα μισά. Ποιοι πήραν 115, σχεδάσαι με τα λεπτά. Αυτοί που ήρθαν οι δύο πριν. Όχι αυτοί οι πριν, αλλά τι πήρα καλά. Α, ναι. 150 σου δώσαν οι άλλοι. Όχι, δεν είναι δίκαιο, αυτοί άλλους λες. Αυτοί δεν μας είναι και χτες, δεν είναι. Α, για άλλους λες. Εγώ λέω δύο άτομα. Ωραία, με λίγα λόγια, για να πάρουμε ένα δεκαράκι, πώς θα κάνουμε. Εμείς πέντε, εμείς πέντε. Για πέντε δεκάδια. Για δεκάδια, εγώ 30. Άντε, εδώ σε 120 παρακάτω. 120. Ωραία, θα το βάλεις 8, να αφήσουμε 100. 8, 100, ναι. Είμαστε 100. Και 5, 80. Τα 5 τι είναι. 5, μας δίνεις μόνο ένα φεντάρι. Ένα φεντάρι. Ναι, υπάρχει 5, αλλά περάζεις θα πάρεις 8. Ναι, ναι, ναι. Θα περάζεις, ναι, ναι, ναι. Βάλε έξι. Είπαμε για 8 εκατοστάρικο, 9, 120, 10, 130. Όχι, είμαι και με αυτό, δεν είμαι στέκα, να δώσω όλοι. Δεν είμαι στάδος μόνο με αυτό, θα πάρω εγώ. Άρα σου πάρει 120, θα δεν κάνεις όλους, σε όλους, όχι σε ένα δύο. Αλλά μου πεις πόδος, γίνεται αυτό έτσι, γίνεται αυτό. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Αυτό γίνεται, γίνεται, σίγουρα θα πάρουμε 10. Αύριο θα σε δω. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Γίνεται, γίνεται έτσι. Ναι, χωρίς να το δώσουμε, γίνεται. Γιατί το έχει δώσει. Όχι. Τότε τι να το δώσει. Αυτό λέω. Θα σου είμαστε λένε. Σου είπα, δουλεύω Αθήνα, δεν θα δεν μπορώ να κάνω. Δουλεύω Αθήνα, καλά, δεν μπορώ να κάνω. Τώρα το συζητάμε, δεν ξέρω ποιο συζητάει, μάλλον θα συζητάει, δεν τα έχουμε δει. Αυτή είναι η κατάντια. Και έτσι λειτουργεί όλη η Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο ο κύριος καθηγητής, είναι ο κύριος γιατρός, ο κύριος δικηγόρος, ο κύριος δημοσιογράφος. Αφήστε τα αυτά. Δεν πληρώνει φόρο ο άνθρωπος. Μαύρα. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι πώς εκπαιδεύει τους φοιτητές του. Τους βάζει στην οικογένεια της απάτης από την πρώτη μέρα και διαπραγματεύεται το βαθμό. 80 για το πεντάρι, ξέρω εγώ, 90 για το οχτάρι, 120 για το δεκάρι, 150 κανονικά, 120 για σένα, παζάρι. Αυτός δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν θα θέλατε να δείτε τη μούρη του. Πάντως δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι, επειδή είπατε ότι είναι. Δεν υπάρχει, υπάρχει η άλλη Ελλάδα και αυτό... Εγώ είμαι παντό άλλη Ελλάδα. Ξέρετε καλύτερα από αυτό. Γι' αυτό είχαμε το Μίτσο τον Παπαχρήστου. Υπάρχει άλλη Ελλάδα. Προχθές δεν εδώ είναι πέρα. Μόνο η ρεμούλα αυτή. Γι' αυτό είχαμε τον Γιάννη τον Τριάντη, γι' αυτό είχαμε στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχουμε τα αποσπάσματα να δείξουμε, γιατί έχω κρατήσει μερικά ωραία αποσπάσματα. Το Σεραφείμ, το Φιντανίδη και μου γράφανε εμένα γιατί εσύ με το Φιντανίδη που σκοτώθηκε για τα Ολυμπιακά έργα
και τα τέτοια τη συζύγου του, γιατί του λέω: εμείς δεν έχουμε αντιπαλότητα. Εγώ με αγάπη για τον Φιντανίδη και σεβασμό για αυτό που έκανε ως δημοσιογράφος, έβγαλα αυτή την υπόθεση, γιατί θεωρούσα ότι υπήρχε ένα θέμα εκεί τότε. Όπου βεβαίως είχε και άλλη εξέλιξη υπόθεση, την έχουμε παρουσιάσει από την εκπομπή μου. Το λαμόγιο του Πασόκ, το οποίο έπαιρνε τα έργα και ενέπλεξε την εταιρεία που εκπροσωπούσε η σύζυγός του, τους κατέστρεψε οικονομικά, την κατέστρεψε τη γυναίκα αυτή οικονομικά και τρέχει τώρα στα δικαστήρια για να σώσει το σπίτι της. Από απατεώνες που τους έδωνε ολυμπιακά έργα και έρχεται τώρα η Τρόικα και λέει φέρτε 13 δις πίσω στην κυρία Αγγελοπούλου και την πλήρωναν άλλη την ύφη εκείνη την περίοδο, τα λέω. Για να δώσω και μια εξήγηση σε κάποιους συμπατριώτες μας, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η ενημέρωση δεν έχει κακότητες, αντιπαλότητες. Ο δημοσιογράφος δεν στοχοποιεί πρόσωπα, αλλά καταστάσεις, διαδικασίες. Αυτό μετράει. Τώρα, οι πρωταγωνιστές μοιραία αναφέρονται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ τώρα αυτόν εδώ, αν ο περίφημος κύριος συνταγματολόγος Βενιζέλος, μετά των ακαδημαϊκών φίλων του, δεν είχαν κάνει αυτό τον άθλιο νόμο για την κρυφή κάμερα που είναι το εργαλείο των Γερμανών, Αμερικανών, Άγγλων, Γάλλων δημοσιογράφων, γιατί είναι προτάσσοντας την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Πρώτοι οι φίλοι μου, οι Σιριζέοι, οι αριστεροί την πάτησαν ως βλάκες. Άκουσαν τον Βενιζέλο ότι θίγεται η ιδιωτικότητα. Ποια ιδιωτική ζωή, ρε? Πάει κανένας να τραβήσει ιδιωτική ζωή των ανθρώπων? Πας και τραβάς ιδιωτική ζωή του κυρίου Υπουργού, ο οποίος παίρνει την τσάντα με την κοκαίνη και το διπλωματικό σάκο, την περνάει και μπορεύεται. Και επειδή είχα και τέτοια περίπτωση τότε, χύμιξαν επάνω. Έχουν γίνει περιστατικά. Που είναι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε ευάλωτους ανθρώπους, αδύναμους ανθρώπους. Έχουν γίνει περιστατικά. Υπάρχει μια βαρβαρότητα. Αλλά αυτή η βαρβαρότητα τιμωρείται με συγκεκριμένους νόμους. Σας λέω ελληνική... μόνο για τις οροθετικές γυναίκες το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε πώς με τι βαναυσότητα πέσανε πάνω σε αρήμπορες γυναίκες. Προστατεύει την ιδιωτικότητα περίφημα. Ο δικαστής αποφασίζει και δικάζει και σου λέει. Είναι για το δημόσιο συμφέρον? Είναι. Είναι για το δικό σου συμφέρον? Είναι. Και πέφτει καμπάνα. Για ποιο λόγο έκαναν αυτό το νόμο, ξέρετε για ποιο λόγο? Είχαν κάνει τόσες βρωμιές στη συντροφή τους που γνώριζαν ότι πολλές από αυτές έχουν καταγραφεί και ότι θα κατέρεαν πολιτικά. Βέβαια κατέρευσε οικονομικά η χώρα και δεν χρειάστηκε η κρυφή κάμερα για να καταρρεύσουν, αλλά εμείς φωνάζαμε πριν 25 χρόνια. Αυτό τον καθηγητή, σας ρωτώ εγώ, τι τον κάνεις τώρα? Τον κρατάς να διδάσκει? Το σπίτι του τον πας, το σπίτι του. Ποιο σπίτι του τον πας, τον Κορυδαλό τον πας? Ποιο σπίτι του? Ρε, στον Κορυδαλό πας. Γεμάτο στον Κορυδαλό, στην ταράτσα έξω. Αυτός είναι για να κυκλοφορεί ελεύθερος, να διδάσκει? Είναι παιδαγωγός αυτός? Εγώ σας ρωτάω, δεν χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι. Υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι είναι σοβαροί και δεν ζητάνε κανένα φακελάκι. Υπάρχουν και καθηγητές. Ήρωες, όχι απλούστοι καλοί. Ήρωες. Και δουλεύουν 12 ώρες σε ένα χειρουργείο. Που, δεν παίρνουν φακελάκι, αλλά δυστυχώς, κύριε Κούρη, επειδή το γνωρίζετε, είναι τόσος μεγάλος ο αριθμός αυτών που παίρνουν φακελάκι. Υπάρχει τιμωρησία βασικά. Που ακυρώνει την παρουσία του. Υπάρχει τιμωρησία. Πάρα πολλούς γιατρούς και νοσοκόμους και νοσοκόμες και τους παρουσιάζουν. Είναι στα κοινωνικά ιατρία και κάνουν και τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει συμβολία για αυτό το οποίο λέτε. Αυτό λέω. Όπως και καλοί δημοσιογράφοι, όπως και τους παρουσιάζουν. Και τους παρουσιάζουν. Δεν μπορεί να προσκρούει στον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συμπεριφορές. Πάμε λίγο στο διπορικό του Αυλώνα για να ακούσουμε τον κύριο Κούρο που θέλω να τον ακούσω για αυτό το θέμα. Γιατί εκεί. Είναι, θεωρούνται φυλακές ανηλίκων. Ευχαριστώ όσους και κυρίως τη διευθύντρια, την κυρία Μπούκη, η οποία είναι εξαίρετο άτομο. Η δράση μου είναι πολυσχηδής εδώ και πολλά χρόνια με τους φυλακισμένους. Τόσο που οι φίλοι μας στη Ευόμηνη μου έλεγαν ότι προλιένεις το έδαφος επειδή ξέρεις σε περιμένει. Όμως, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τους φτωχούς και πλούσιους φίλους μου, κυρίως τους φτωχούς γιατί από το υστέρημά τους βοήθησαν, για όσες προσφορές έκαναν για αυτά τα παιδιά, ουσιαστικές προσφορές. Αρκεί να σας πω
ότι για ένα ολόκληρο χρόνο αυτά τα παιδιά εκεί δεν είχαν χαρτί υγείας, το πιστεύετε? Για ένα χρόνο. Ναι. Για παραπάνω. Η πολιτεία δεν είχε φροντίσει ούτε αυτό. Και στις γυναίκες δεν έχουν ήδη γίνει. Και φρόντιζε ούτε. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν σερβιέτες. Όχι, όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν σαπούνι. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχουν, κύριε. Στις γυναίκες και στους άντρες και στα παιδιά. Όταν, και πήγε, ναι. Όταν πήγαινα φορτηγό με χαρτί υγείας, ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους. Αυτό το λίγο. Αν λοιπόν εσείς που είστε έξω τραβάτε ό,τι τραβάτε, σκεφτείτε τι υφίστανται όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα. Πάμε στο διπορικό και επιστρέφουμε. Ο υπαρκτός κόσμος δεν είναι ηθικός και αγγελικά πλασμένος. Η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνεται. Ο Φραντς Κάφκα σκιαγραφεί τον σύγχρονο άνθρωπο να προσπαθεί μάταια να βρει διέξοδο και λύτρωση. Να βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στο άλυτο πρόβλημα της επιλογής, όπου τα αντίθετα συμπίπτουν, η ελευθερία και η φυλακή. Κάθε επιλογή έχει μέσα της το στοιχείο της έπαρσης και της ενοχής. Η ενοχή όμως τιμωρείται και για να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο, είναι απαραίτητη η φόρτιση της τιμωρίας με ένα στοιχείο σοφρονισμού για τον κατηγορούμενο και παραδειγματισμού για τους άλλους. Σύμφωνα με τον περίφημο Ιταλό ποινικολόγο Τσεζάρε Μπεκαρία, στο έργο του Περί εγκλημάτων και ποινών, σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση αλλά ο σοφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. Η γενική πρόληψη του κακού και η ειδική πρόληψη, να αποτρέψει δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο από το να ξαναεγκληματίσει. Προκύπτει έτσι ότι οποιαδήποτε και αν είναι τα ελαττήρια που όθησαν το άτομο που διέπραξε το αδίκημα, έστω και αν αυτά δεν φαίνονται άμεσα, η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, να παίξει ένα ρόλο νουθέτησης και όχι να φορτίζεται με το στοιχείο της εκδίκησης, γιατί τότε πια η τιμωρία πάβει να είναι ποινή. Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα τα βατζιλίκια επάνω στα όνειρά μου. Πιστεύετε ότι ο εγκληματίας είναι ψυχικά ασθενής και δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά θεραπεία? Συνεπώς η πολιτεία ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί να χτίζει όχι φυλακές αλλά ειδικού τύπου θεραπευτήρια που να λειτουργούν ωστόσο ως εκπαιδευτήρια. Όσο και αν μοιάζει χειμερική η φράση του Αδαμάντιου Κοραή πως και η πλέον θηριώδης ψυχή ακούουσα τα αθάνατα παραγγέλματα των αρχαίων συγγραφέων της ελληνικής γλώσσης, θα μεταβληθεί σε ενάρετον. Εν τούτης είναι η πλέον ρεαλιστική. Μόνο μορφώνοντας το κεφάλι των ανθρώπων δεν θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει, έλεγε ο Γκο. Τιμωρία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βοήθεια, αρρωγή, συνδρομή. Υπάρχει ωστόσο σήμερα εφαρμογή της κλασικής έννοιας της λέξης τιμωρία στην πράξη? Μήπως η ευνομούμενη πολιτεία και εν γέννη κοινωνία θα έπρεπε να εστιάσει στα αίτια της παραβατικότητας παρά στην έννοια του σοφρονισμού, στο πριν και όχι στο μετά? Για το καλό μου, για το καλό μου. Και είναι στο θάλαμο 9, για το καλό μου, στην ηρεμία, για να βρω. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεοενήλικες κρατούμενους. Οικογένεια, οικονομική κρίση, κακές παρέες και κοινωνικό περιβάλλον συνθέτουν τα αίτια για την παραβατικότητα που μετατρέπουν ανήλικους από εν δυνάμει σε εν ενεργεία παράνομους, εγκληματίες ή θύματα. Η ζωή σε ένα κατάστημα κράτησης κυλάει με αργούς ρυθμούς και η καθημερινότητα αποτελεί ρουτίνα. Κάθε καινούργια ημέρα ελάχιστα διαφέρει από την προηγούμενη, αναφέρουν οι νεαροί τρόφιμοι. Μόνο τα όνειρα αλλάζουν, καθένας το δικό του. Μόνο οι λόγοι ποικίλουν, καθένας για το δικό του. Μία είναι ωστόσο η συνισταμένη, το προνόμιο της ελευθερίας, που για κάποιους είναι απόλυτα εκτιμητέο και για άλλους απόλυτα δεδομένο. Στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου. Κοιτάζω το ρολόι μου γιατί θέλω να σας δώσω όσο περισσότερο μπορώ. Αυτή η σειρά των συνεντεύξεων είναι μεγάλη και συνεχίζεται κιόλας. Επομένως, θα έχετε το χρόνο να δείτε τον καθρέφτη του εαυτού σας μέσα σε αυτά τα παιδιά, για τα οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Σημειωτέων ότι εκεί μέσα βρίσκονται άτομα που έχουν μεγάλη σχέση με την επικαιρότητα, που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα επανειλημμένα. Ένα από αυτά ήταν ο αδερφός,
ήταν ο πρωταγωνιστής στο επεισόδιο με τους Πακιστανούς στις φράουλες της Μανολάδας. Είναι ο αδερφός αυτού που πυροβόλησε. Αυτό το παιδί, αν το δείτε, είναι ένα κοριτσάκι. Δεν είναι, με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή ένα αγνό παιδί, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το επεισόδιο. Ο αδερφός του πυροβόλησε, βρέθηκε και αυτός μέσα. Δεν ξέρει γιατί είναι μέσα το παιδί αυτό. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου ότι είναι άδικα αυτό το παιδί μέσα. Και δείχνει κατανόηση γιατί ο αδερφός του έκανε αυτό το τραγικό πράγμα να πυροβολήσει απέναντι σε ανθρώπους που είχαν εξαγριωμένο πλήθος. Μου λέει ότι φοβήθηκε, δεν έχει σημασία αυτά. Τα δούμε σε άλλη φάση με τον αδερφό του τον ίδιο. Εκείνος όμως για να εξηλαιωθεί τι κάνει. Φτιάχνει τον γκαζόν της φυλακής, γιατί ξέρει από τέτοιες εργασίες. Ήταν και ο ίδιος καλλιεργητής. Θα δείτε άτομα τα οποία... Ο Γιάννης Τσαριτσάνης. Ας σας συστήσω τους πρωταγωνιστές τώρα. 21 ετών από Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στις φυλακές με 22 χρόνια φυλάκιση για ληστείες σε βενζινάδικα και κλοπές σε μηχανάκια. Μιλάει για τα παιδικά χρόνια, τις κακές παρέες, την εμπλοκή του με την παραβατικότητα. Πρώτη φορά μπήκε στη φυλακή 15 ετών. Έχασε τη μάνα και του μείνε ο πατέρας, άνεργος, με το μικρό αδερφό. Και τι έκανε ο άτιμος. Πήρε ένα πιστόλι, έβαλε άσφαιρα μέσα, για να μην σκοτώσει κανέναν, και πήγαινε στα βενζινάδικα, έριχνε στον αέρα τα άσφαιρα για να φοβηθούν και λίστευε τα βενζινάδικα. Του λέω, Γιάννη, ποιο είναι το πιο κακό πράγμα που έκανες. Μου λέει, κάποια στιγμή φοβήθηκα πολύ και όπως κράταγα το πιστόλι, κοπάνισα τον υπάλληλο με τη λαβή του πιστολιού στο κεφάλι και τον μάτωσα, μου λέει. Δείτε τον και θα καταλάβετε. Πάμε σε break. Γιάννης Τσαριτσάνης, Θεσσαλονίκη, ποινή 22 χρόνια για ένοπλη ληστεία. Μάλιστα. Γιάννη, πόσο είναι τον είσαι τώρα? 21. Πότε έμπλεξες, σε τι ηλικία? Στην παρανομία γενικώς, 12 ετών. 12 ετών. 12 ετών. Πού έζησες, πού μεγάλωσες, σε ποια γειτονιά? Μεγάλωσα στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Και έμεινα εκεί πέρα με τους γονείς μου, ώσπου σε ένα διάστημα έμπλεξα με κάποιες παρέες και βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Η οικογένεια μεγάλη? Η οικογένεια ήμουνα εγώ, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου και η μητέρα μου. Ήμασταν τετραμελής οικογένεια. Στα 14 όμως έχω χάσει τη μητέρα μου. Από τα 14 την έχω χάσει. Από δικαιακή αρρώστια. Πώς άρχισε η περιπέτεια με την... Περιπέτεια άρχισε... Με την δικαιοσύνη. Είχα γενικώς ένα θέμα, είχα μια τρέλα με τα μηχανάκια και επέλεξα αυτή τη τέτοια, επειδή ο πατέρας μου δεν μου έπαιρνε μηχανή. Έφτασα στο σημείο να πάω να κλέψω μηχανάκι. Και από τότε, από το μηχανάκι, αρχίσαμε και κλέβαμε κι άλλα μηχανάκια και φτάσαμε στο σημείο αυτό που είναι σήμερα. Στα 15 χρονών μπήκα πρώτη φορά φυλακή, εδώ πάλι στην Αυλώνα. Μπήκα 15 ετών, έκατσα περίπου 11 μήνες ή 10,5, βγήκα στα 16 για πτέσματα, μικροκλοπές, δηλαδή πλημελήματα. Αργότερα ήρθαν λίγο δύσκολα τα πράγματα στη ζωή και μετά από το χαμό της μητέρας μου. Και δεν είχα άλλη λύση. Χρουστούσαμε και χρήματα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα οικονομικά στο σπίτι. Η ψυχολογική κατάσταση ήταν πεσμένη. Δεν υπήρχε δυνατότητα για δουλειά. Και αναγκάστηκα να φτάσω σε ένα σημείο, δηλαδή να μπλέξω λίγο πιο χοντρά. Πιο χοντρά. Όταν λες πιο χοντρά? Όταν λέω πιο χοντρά, εννοώ ότι έφτασα στο σημείο μέσα από κάποιες παρέες, από κάποιες γνωριμίες. Και μπήκα στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή πήγα στις ληστείες. Από τις κλοπές, τα βλημελήματα, άρχισα να κάνω και κακουργήματα. Όπως, παραδείγματος χάρη. Τώρα για να μιλήσουμε και για αυτό που είμαι μέσα. Για ληστείες είμαι μέσα. Σε βενζινάδικα. Από ό,τι ξέρω, ληστείες με ένα όπλο χωρίς σφαίρες μέσα. Ναι. Αποφάσισα και ήθελα να πάω με αληθινό όπλο. Απλά το μετάνιωσα για να μην κάνω ζημιά σε κάποιον άνθρωπο. Εντάξει, αφενός είχα κάποια προβλήματα στο σπίτι μου και έπρεπε να κάνω ένα τόσο
ακραίο και επικίνδυνο πράγμα, το οποίο θα κόστιζε, μπορεί να κόστιζε και στη ζωή κάποιου ανθρώπου και να ήμουν ακόμα σε δυσκολότερη θέση. Και στη δική σου ζωή. Και στη δική μου ζωή. Ναι, ακριβώς και στη δική μου ζωή. Απλώς αποφάσισα ότι δεν θα ήθελα να το ρισκάρω, ώστε να μην γίνει κάποια στραβή, επειδή πρώτη φορά στη ζωή μου έμπλεκα σε τόσο χοντρό παιχνίδι. Και αναγκάστηκα να αγοράσω ένα άλλο όπλο με κάποια χρήματα που έβγαλα από κάποιες μικροπαρανομίες και να βάλω μέσα άσφαιρα. Ώστε το μόνο που, και μόνο που ήθελα ήταν να τρομάξω τον κόσμο και τίποτα παραπάνω. Κανονικό όπλο. Ένα κανονικό όπλο με άσφαιρα. Με άσφαιρα. Επαναλαμβάνω, άσφαιρα. Δεν υπήρχαν σφαίρες μέσα. Η αστυνομία βεβαίως έφτασε στο σημείο να βάζει μέσα σε κάποιες καταθέσεις της, η οποία δημιουργούσε η ίδια, να βάζει μέσα πράγματα ανεξήγητα, δηλαδή πράγματα που δεν πίστευα. Μου φορτώνανε και μου φορτώνανε και μου φορτώνανε πράγματα για κάτι που δεν έκανα. Για αυτά, σε ποια αστυνομία? Και όλα αυτά σε ποια αστυνομία έπατε? Στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Και φτάσαμε στο σημείο να με δικάσουν τελικά για τις τρεις ληστείες που έκανα, για δύο κλοπές, για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία στον αέρα. Μου δίνουν μία ποινή 28,5 χρόνια στην αρχή. Ομολόγησες εσύ εντωμεταξύ? Ομολόγησα, ναι. Λάβανε υπόψη τους την ειλικρινή μου μεταμέλεια. Ομολόγησες το κατηγορητήριο πράξεις που δεν έκανες ή ομολόγησες μόνο αυτά που έκανες? Πράξεις που έκανα. Δικάστηκες μόνο για αυτά που έκανες? Δικάστηκα μόνο για αυτά που έκανες. Πόσες κάνει? Στο ένα δικαστήριο. Έχω δύο δικαστήρια. Ναι. Λοιπόν, στο πρώτο έχω κάνει τρεις ληστείες, δύο κλοπές και με δικάσαν για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Στο δεύτερο? Στο δεύτερο ήταν διαφορετικά. Πήγα μετά από καιρό. Απλά στο πρώτο με δικάσαν 28 χρόνια. 28 χρόνια, κοιτάξτε, ποινή σαν ένα 18χρονο παιδί. Λαμβάνοντας υπόψη την μεταφηβική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη την ειλικρινή μεταμέλεια και την οικονομική μου κατάσταση στο σπίτι. Από τα 28,5 χρόνια με αφήνουν στα 13,5 με 5.000 ευρώ ανασταλτικό. Γυρίζω στη φυλακή, είμαι έτοιμος να φύγω. Και ξαφνικά μου έρχεται πάνω στο κελί ο γραμματέας με μία απόφαση ότι με κρατάνε για μία ακόμα ένοπλη ληστεία, εξτρά, για την οποία δεν είμαι εγώ. Μάλιστα. Οι ληστείες που έκανες ήταν όλες σε βενζινάδικα? Ήταν όλες σε βενζινάδικα, ναι. Mm-hmm. Απλά αυτοί που μου φορτώσανε... Πόσα χρήματα είχες πάρει? Πόσα χρήματα? Συνολικά, 2,5 χιλιάρικα από τα βενζινάδικα. Και από τα τρία βενζινάδικα. Και από τα τρία βενζινάδικα. Περίπου 3 χιλιάρικα, περίπου 3 χιλιάρικα να λέμε ένα σωστό. Χρησιμοποιώντας όπλο με άσφαιρα. Όπλο με άσφαιρα πάντα. Έριχνες? Έχω ρίξει στον αέρα. Μια σφαίρα στον αέρα. Για εκφοβισμό. Για εκφοβισμό, ναι. Ήτανε... Το μόνο που έγινε ήταν ότι σε μία από τις ληστείες, επειδή αγχώθηκα στην πρώτη μου τη ληστεία, χτύπησα έναν άνθρωπο με το όπλο. Το χτύπησα στη μύτη. Βέβαια, άθελά μου πάνω στο άγχος μου. Όχι με σφαίρα, όχι με σφαίρα. Μόνο με το όπλο το χτύπησα στη μύτη και του άνοιξα τη μύτη εδώ πέρα. Εντάξει, αυτός βρέθηκε λίγο σε δύσκολη κατάσταση, είχε πάει και στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ίσως και ήταν και τα πολλά χρόνια. Αυτό που δεν θεωρώ δίκαιο είναι το ότι να δικαστώ δίκαια για αυτό που έκανα. Όχι για αυτό που δεν έκανα. Έπρεπε να είμαι έξω στους 8 μήνες φυλακής μου. Μετά από κάθε ληστεία, τι αισθανόσουν? Θέλω να μου πεις, δηλαδή, ξέρεις, μέσα σου δημιουργείται μια εντύπωση, έτσι. Συνηθίζεις το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε δίκιο. Το πώς αισθανόμουν... Σημαντικό μιλάμε. Ναι. Ναι. Άλλος πρέπει να σας μιλάω στο πληθυντικό. Έγινε μάχη. Κύριε Γιάννη. Έγινε μάχη. Λοιπόν, είχα άγχος. Είχα άγχος το γενικώς μετά από όλη αυτή την κατάσταση. Το τι θα συμβεί, το τι θα προκύψει. Με πιάζει αστυνομία, εννοείται. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ένιωθα και πολύ άσχημα, γιατί το έκανα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να σώσω την οικογένειά μου. Για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Ούτε για προσωπικό μου όφελος, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Το έκανα για να σώσω μόνο και μόνο την οικογένειά μου. Έφτασε σε αυτό το σημείο. Τον πατέρα και τον αδερφό. Για τον πατέρα και τον αδερφό. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι ονειρεύεσαι. Ναι, εννοείται. Εδώ μέσα, ποια είναι τα όνειρα της φυλακής? Ποια είναι τα όνειρα? Ναι. Τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή είναι να φτάσω σε ένα σημείο, πέρα από τη φυλακή, να φύγω από τη φυλακή, να κοιτάξω πώς να διορθώσω τα λάθη μου, να φτιάξω μια αξιοπρεπές οικογένεια. Θες να κάνεις αξιοπρεπή οικογένεια? Ναι. Περίμενε τώρα, όπα. Φαντάζομαι ότι θα είσαι πολύ καλός πατέρας για τα παιδιά σου. Πιστεύω πως ναι, έχω τη δυνατότητα. Και φαντάζομαι ότι έχεις σκεφτεί τι πρέπει να κάνεις
για να μην βρεθούν και τα παιδιά σου σε τόσο δύσκολη θέση. Εννοείται. Όπως το κάνω και για τον αδερφό μου. Έχεις βάλει πρόγραμμα, δηλαδή. Έχω βάλει πρόγραμμα στη ζωή μου πλέον. Μετά έχω κλειστεί στον εαυτό μου, έχω κάνει κάποιες σκέψεις και βλέπω ότι κάτι θα κάνω στη ζωή μου, κάτι θα κάνω. Κάτι θα κάνω, το έχω, δηλαδή πλέον το έχω. Τα χέρια μου πιάνουν, έστω μια δουλειά θα βρω, κάτι αξιοπρεπές θα κάνω. Ώστε να προχωρήσω μπροστά. Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα μείνεις ακόμα? Έτσι όπως το έχω σκεφτεί, σαν ένα πλάνο μπροστά και έχω κάτσει κάτω βάση μαθηματικών και έχω βγάλει κάποια αποτελέσματα. Είμαι 3 χρόνια μέσα στη φυλακή. Θέλω τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια. Πες μου κάτι. Αυτό δεν το έχεις φανταστεί ποτέ πως είναι μέσα στη φυλακή. 3 χρόνια να είσαι στο κελί. Να το είχα φανταστεί. Ναι. Όχι, πώς να το είχα φανταστεί, εφόσον δεν το είχα ζήσει. Αν ήξερες πως είναι, θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για σένα. Εννοείται. Θα σε φρέναρε. Θα υπήρχαν πολλά χι μπροστά μου. Πώς είναι στη φυλακή 3 χρόνια? Στις αρχές ήταν δύσκολα. Στις αρχές ήταν δύσκολα η φυλακή. Δεν μπορώ να πω. Υπήρξαν και καλές στιγμές, υπήρξαν και κακές στιγμές. Τα πάντα υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Εντάξει, με τον καιρό, κερδίζοντας πράγματα, κάνοντας δουλειές, ασχολώντας με τη μουσική, περνώντας μία τάξη στο σχολείο με την οποία έχω βραβευτεί κιόλας και από τον ίδιο τον Υπουργό και από τον πατέρα Μάρκο. Θεός χωρίς τον έννοια έχει επιβιώσει ο πατέρας Μάρκος, η αδερφή του μας έδωσε τα βραβεία. Έχω δει τα πράγματα διαφορετικά. Τα πράγματα διαφορετικά, δηλαδή με το καιρό, τα πράγματα κατασταλάζουν, βάζεις δηλαδή κάποια συγκεκριμένη πορεία, ώστε θα πεις εκεί πέρα πρέπει να πάω. 18 ετών μπήκες φυλακή. 18 ετών. Στη δεύτερη φυλακή. Στη δεύτερη. Και η πρώτη. Η πρώτη ήταν 15. Πόσο καιρό έμεινες στην πρώτη μέσα? Περίπου 1 χρόνο, 10,5 μήνες. Δεν βοήθησε όμως για να μην ξανακάνεις πράγματα? Όχι, δεν βοήθησε. Γιατί τότε δεν είχα τη δυνατότητα. Δεν κατάλαβες τι είναι φυλακή τότε. Ναι, ναι. Ήσουν πολύ μικρός. Δυστυχώς δεν ήμουν καθόλου όριμος. Το βλέπεις για πλάκα. Ναι. Πώς είναι να ακούσεις κάθε μέρα αυτά τα κάγκελα να κλείνουν, να ανοίγουν, μπαμ, μπουμ, να βαράνε οι πόρτες? Ανυπόφορα. Ανυπόφορα. Δεν είναι σίγουρο. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Τίποτα άλλο. Τι έχω βάλει ένα πρόγραμμα, εντάξει, κάπως να περάσει η μέρα μου. Τη γυμναστική μου, σηκώνομαι το πρωί, κάνω τρέξιμο. Mm-hmm. Έρχομαι, κάθομαι, βλέπω τηλεόραση. Πηγαίνω στη δουλειά μου, γυρνάω από τη δουλειά μου στις 2 ώρα το μεσημέρι. Τι είναι η δουλειά σου? Δουλεύω σαν καθαριστής. Καθαριστής. Ναι. Mm-hmm. Σαν καθαριστής δουλεύω. Σκέφτηκες, έχει λύκειο εδώ μέσα και γυμνάσιο. Ναι, σκέφτηκες ναι, ναι, ναι. Να τα τελειώσεις, να δώσεις εξετάσεις, να δεις κάπου. Κοίταξε να δεις, Μάκη. Μετά από 3 χρόνια φυλακής, έχω πάει στο σχολείο, έχω τελειώσει μια τάξη βέβαια. Αλλά μετά από 3 χρόνια φυλακής, εφόσον έχω τη δυνατότητα να κερδίζω πράγματα, με τη δουλειά μου βέβαια, με τη δουλειά μου, θα ήθελα να. Και έχω κερδίσει βέβαια το προνόμιο της ελευθερίας, να κινούμε κάπως ελεύθερα. Δεν θα είμαι κλεισμένος δηλαδή σε ένα χώρο. Θα πηγαίνω σε ένα γραφείο να καθαρίζω, θα πηγαίνω κάπου αλλού να καθαρίζω. Θα κινούμε, θα περνάει η μέρα μου. Θα ενεργώ τον εαυτό μου κάπως. Πλέον δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν εδώ πέρα από το σχολείο. Ώστε αυτό που σου είπα, να κερδίσω το προνόμιο της ελευθερίας. Αυτό ήθελα να κερδίσω και το κέρδισα. Η φυλακή είναι σχολείο? Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Το κάγκελο που χτυπάει είναι ένας θόρυβος που θα μείνει για πάντα μέσα στη ψυχή σου. Φαντάζομαι και όταν θα ζεις ελεύθερος. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Αυτές οι μεγάλες εμπειρίες, είτε καλές είτε κακές, δεν ξεχνιέται. Έχει καλές εμπειρίες η φυλακή? Η φυλακή, οι καλές εμπειρίες, δεν θα μπορούσα να το πω, όχι. Έχει ευκαιρίες καλές. Όπως? Όπως, η μουσική. Η μουσική. Εγώ, εδώ και 2 χρόνια κάνω μουσική, ασχολούμαι με τη μουσική. Και έχω κάνει και μεγάλες συναυλίες. Έχω κάνει αφιερώματα. Είχα ξεκινήσει με ένα συγκρότημα τους Wings. Τραγουδάς? Τραγουδάω και έχω μάθει και κιθάρα πλέον. Έχω μάθει και κιθάρα. Αργότερα έχω κάνει τα μεγάλα μου τα αφιερώματα στο Βασίλη του Παπακοσταντίνου, στον Αλχίνο Ιωαννίδη, στη Χάρη Αλεξίου. Και τώρα περιμένουμε και ακόμα κάποιους να έρθουν. Είναι έκπληξη. Δεν θα πω το όνομά του. Απλά μέσα από τη μουσική ορίμασε το μυαλό μου, έμαθα να εκφράζομαι καλύτερα. Πες το όνομά του, γιατί έτσι αλλιώς όταν παίξει η εκπομπή θα έχει τραγουδήσει. Οπότε δεν θα έχει τραγουδήσει. Δεν θα έχει τραγουδήσει. Θα έρθει πολύ αργότερα. Θα έρθει πολύ αργότερα. Δεν θέλω να το πω. Θα είναι έκπληξη. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό όνομα, μεγάλο. Ναι, το τραγούδι. Τραγούδι και συνθέτης. Συνθέτης και τραγουδιστής. Ναι.
Το λες αυτό γιατί είναι το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις, βγαίνοντας από εδώ. Εντάξει, εφόσον δύο χρόνια πηγαίνω τόσο καλά εδώ, γιατί να μην το αξιοποιήσω κι έξω. Γιατί να μην το αξιοποιήσω. Εφόσον έχω τη δυνατότητα και μου δοθεί κάποια ευκαιρία έξω, γιατί όχι. Αυτό ονειρεύεσαι να κάνεις. Είναι και αυτό μέσα στα όνειρά μου. Να τραγουδήσεις και να κερδίσεις τη ζωή σου. Να κερδίσεις τη ζωή σου, ναι. Ωραίο όνειρο. Υπέροχο, όχι ωραίο. Όχι μόνο ωραίο. Υπέροχο. Υπέροχο. Ξέρεις τι ωραία είναι να έρχονται οι γονείς σου στη φυλακή να σε βλέπουν σε μια συναυλία, να κάθεσαι στα σκαλιά, να τραγουδάς ένα ωραίο τραγούδι και να βλέπεις τον πατέρα σου και τον αδερφό σου να ανακρίζουν από χαρά. Και την ώρα που παίζεις κιθάρα να σε πιάνουν τα κλάματα. Μια τόσο ωραία στιγμή. Αυτή η στιγμή έπρεπε να μείνει για μένα στην ιστορία. Στην ιστορία έπρεπε να γραφτεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν θα. Αυτό που είναι που είπα πριν, το εμείς και το εγώ. Θα κοιτάξουν ένα γενικότερο πλάνο. Κάποιος όταν θέλει να πάρει κάτι θα κοιτάξει ένα γενικότερο πλάνο. Δεν θα κοιτάξει κάπως συγκεκριμένα. Αυτό είναι πλάνο της δικής σου ζωής. Αυτό είναι πλάνο της δικής μου ζωής, ναι. Θα γράψει η κάμερα της ψυχής σου. Εννοείται. Και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Να, εδώ πέρα που φτάσαμε, Μάκη, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω. Βλέπεις πώς αλλάζει η ζωή. Από ένα μικρό παιδί που έμπλεξα και έφτασα σε ένα σημείο που να μην ξέρω τι να κάνω πλέον, να αρχίζω να κλέβω, να κάνω αλητίες. Τώρα τ' άλλο, μπήκα μέσα στη φυλακή και έβαλα μυαλό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έβαλε στη φυλακή. Πραγματικά χαίρομαι που μπήκα στη φυλακή, Μάκη. Χαίρομαι. Αυτή τη στιγμή χαίρομαι. Οι άνθρωποι της φυλακής τι διαφορά έχουν από τους έξω, αυτοί που είναι μέσα, εντός των τριχών. Διαφορά ελάχιστη. Εδώ πέρα τώρα στις πιτσιρικάδες που είμαστε, λίγο ελάχιστη. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο σκληροί από ότι έξω. Έξω την έχουν δει διαφορετικά τη ζωή. Την έχουν δει διαφορετικά. Και έξω είναι πολύ σκληροί. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Αλλά. Κοίταξε να δεις, Μάκη, να σου πω κάτι. Είναι πολλοί άνθρωποι το μέσα σκληρό υπάρχει και μέσα στη φυλακή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στη φυλακή που αγωνίζονται για πράγματα. Εντάξει, αγωνίζονται για μια αξιοπρεπέστατη ζωή. Είμαι 21 χρονών, θα βγω έξω. Θα ψάχνω σαν τον τρελό να βρω δουλειά. Πλέον παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πλέον έχουν αλλάξει. Και πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Πρέπει να αγωνιστεί, να τρέξει. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Αυτά με τον Γιάννη Τσαριτσάνη, θα δείτε πολλούς ήρωες από τις φυλακές ανηλίκων. Θα μιλήσουμε και με τους αρμόδιους. Εκπληκτική είναι η περίπτωση ενός παιδιού από το Μαρόκο που δούλευε σε τουριστικές επιχειρήσεις και μιλάει 7 γλώσσες. Και θα, αν μάθετε, όταν ακούσετε για ποιο λόγο μπήκε στη φυλακή και πώς μπήκε, τότε είναι που θα εκπλαγείτε. Κύριε Κούρε. Βιβλία ψυχολογίας και ζωής, σαν κι αυτό, ελπίζω να έχουν την ευκαιρία όλοι να δουν πολλά. Περιλαμβάνει πάρα πολλά μηνύματα, δείχνει ζωντανές νότες από την καθημερινότητα του παιδιού και των υπόλοιπων παιδιών, φαντάζομαι. Με κεντρικό πυρήνα την έλλειψη, όπως ακούστηκε, στοργής από την οικογένεια, από τους ανθρώπους. Από τη μάνα κυρίως. Τους πρώτους ανθρώπους. Τη μάνα. Μάνα. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να είναι το η μάνα. Το λένε μόνοι τους, θα τα ακούσετε στις συνεντεύξεις, το πόσο στήχησε στην ζωή τους η απουσία της μάνας, είτε από θάνατο, είτε από δυστύχημα, είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο, πόσο τους στήχησε. Γιατί παιδιά που χάσαν τη μάνα στα 8, 9, 10... Σε πολύ μικρή ηλικία.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τρεφετλόπουλε, συζητούσαμε εδώ και στο διάλειμμα ότι πραγματικά οι φυλακές ανηλίκων έτσι όπως λειτουργούν είναι ένα λάθος. Και θα σας πω μία μόνο ατάκα για να δώσουμε μετά για όση συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Όταν το 2005, αν δεν κάνω λάθος, πήγα για πρώτη φορά στις φυλακές ανηλίκων για μια έρευνα, έκανα κάποιες συνεντεύξεις εκεί σε κρατούμενους για επιστημονικούς λόγους τότε. Κάναμε και συνεντεύξεις στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Εκεί υπόθηκε μια ατάκα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ένας σοφρονιστικός υπάλληλος, λοιπόν, αφού τελείωσε το ερωτηματολόγιο για την κατάσταση, για την υγεία των κρατουμένων, για τη σχέση μεταξύ τους, όταν πέσαν κάτω τα στυλό, μου είπε ότι αν το παιδί μου έμπαινε εδώ, θα το σκότωνε και θα αυτοκτονούσα. Θα το σκότωνε και θα. Και θα αυτοκτονούσα. Αυτό δεν θέλω. Το λέω αφενός γιατί με σημάδεψε, δεν το είπα εγώ, μου το είπανε. Για να μήπως ευαισθητοποιηθούμε και δούμε πάλι λίγο αυτό το θέμα του σοφρονισμού των ανηλίκων. Καλά, κοιτάξτε, προφανώς ο άνθρωπος αυτός ήταν ακατάλληλος για πατέρας, όχι για φύλακας. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Τέτοιο πράγμα, αλλά εγώ φρόντισα τα στυλό να μην πέσουν κάτω. Όχι, δεν το κρύψαμε. Εννοώ ότι να τα λένε μπροστά στην κάμερα με το πρόσωπό τους και το όνομά τους. Πολύ καλά κάνατε. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πολύ αξιοπρεπές. Λάγνη, τι γνώμη έχεις? Είμαι σοκαρισμένος από το παιδί, πώς φάνηκε, πόσο όρημα μίλησε, με πόσο δομημένο λόγο, πόσο θετικός ήταν σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Το θαύμασα, πραγματικά. Ας πούμε. Και μου κινήθηκε και μια ανάγκη, αν θέλετε, να πάω κι εγώ εκεί. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν καλλιτεχνικές ομάδες, θεατρικές, καλλιτέχνες. Να πάτε, το έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη και από όλους εμάς. Την ανάγκη της επικοινωνίας, πρωτίστως, και της όποιας βοήθειας. Από τα μικρότερα προβλήματα που έχουν έως τα πιο σημαντικά. Εμένα πάντως μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως τελείωσε την κουβέντα που είχατε και που είπε ότι εγώ θέλω να βγω από εδώ μέσα, να πάω να αγωνιστώ, να βρω δουλειά. Και ότι το νόημα της ζωής, έτσι είναι τελικά, ότι είναι ο αγώνας ο συνεχής για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε για τη ζωή μας, για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Και όταν το λέει ένας άνθρωπος που είναι μέσα στη φυλακή, αποκτά μεγαλύτερο σημασία και νόημα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ζει δύσκολα, δεν ζει καθόλου εύκολα. Ζει, νομίζω, όσο πιο δύσκολα μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει. Κύριε Ταβλούρη, εσείς που θα έχετε ρίξει πολλές φαλιάρες σε κρατούμενος, λόγω της ιδιότητας, έτσι. Βλέπω και κάτι. Το λέτε με καλή διάθεση και μπορώ να σας πω ότι. Όχι, αλλά βλέπω κάτι χέρια σαν κουπιά που έχετε. Οπότε υποθέτω. Κατά κυριολεξία, αν το λέτε, σας βεβαιώ ότι δεν έχει συντρέξει λόγος. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ωστόσο ότι η περίπτωση αυτή την οποία παρουσιάσατε με τις έλεξεις πήρατε από τον νεαρό κρατούμενο πρέπει να προβληματίσει όλους μας και κυρίως πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία αλλά πρωτίστως την πολιτεία σε κολαστήριο ψυχών όταν οδηγείται ένα νέος άνθρωπος γιατί είχε την ατυχία να υποπέσει σε μια παραβατική συμπεριφορά. Αυτό πρέπει με έναν ειδικότερο τρόπο να το αντιμετωπίζει η πολιτεία και εκεί πρέπει να εστιάσει την προσοχή της. Εάν στο χώρο αυτόν τον οποίον εκτείει την ποινή του παρέχεται η ευκαιρία, η δυνατότητα να βελτιωθεί, να επανενταχθεί και κυρίως να αξιοποιήσει θετικά αυτόν τον χρόνο που θα διαρκέσει η ποινή του, η οποία σε κάθε περίπτωση και μάλιστα θα σας πω ότι ακριβώς πάνω σε αυτές τις αιτιάσεις και ο νέος σοφρονιστικός κώδικας προβλέπει σοβαρές αλλαγές στον τρόπο μεταχείρισης των νέων κρατουμένων, ο οποίος είναι επιθύρες. Είναι επιθύρες και μάλιστα με την απόλυτη. Είναι 1,5 χρόνο το ξέρω. Συμβαίνει να είμαι στην Επιτροπή Σοφρονισμού και σας λέω ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Ναι, αλλά δεν έρχεται στη Βουλή αυτό. Θέλω την κατανόησή σας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Λάμπρο, ακούστε. Δεν είναι το αποτυχημένο το σοφρονιστικό σύστημα. Το αποτυχημένο του σοφρονιστικού κώδικα που δίνει απάντηση. Και εγκληματικό ως σύλληψη η ιδέα της φυλακής ανηλίκων. 2 στα 3 παιδιά ξαναγυρνούν στις φυλακές ανηλίκων. Μπράβο στο παλικάρι, τελείωσε. Και είναι και σχολείο η φυλακή ανηλίκων και καλό. Τα αίτια να μπορέσει η κοινωνία να αναιρέσει που οδηγούν νέα παιδιά σε παραβατικές συμπεριφορές και εφόσον αυτές τελικώς συμβούν, είναι χρέος της πολιτείας να αναλάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που να μετατρέψει τα κολαστήρια σε έναν χώρο δοκιμασίας
για να προάγουν το χαρακτήρα του και να δημιουργήσουν κολαστήρια. Πρέπει να καταργηθούν τα κολαστήρια για να κάνει κάτι διαφορετικό. Επειδή άκουσα μια αγαπημένη μου φωνή στο αυτή που μου λέει: φτάνει, τελειώσει, εδώ είσαι και φύγαμε. Σα λέω ότι θα είμαστε με εσά, κύριε Λάμπρου, θα είμαστε για μεγάλο διάστημα μαζί, επειδή γνωρίζετε το αντικείμενο, σας κύριε Κούρε και με εκείνους οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι, γιατί θα παρουσιάσουμε έναν ωραίο κύκλο από αυτές τις συνεντεύξεις με τρόπο που δεν θα θίγεται η αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη τουλάχιστον αξιοπρέπεια. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί.